σχολιάζουμε όλα τα τεκτενόμενα που συμβαίνουν σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Και εννοείται με την καλύτερη παρέα. Απόψε έχω μαζί μου τον Γιάννη και τον Δημήτρη. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είχαμε, η αλήθεια είναι, ένα Σαββατοκύριακο αρκετά ενδιαφέρον, με αρκετά καθαρά σκόρ, πρέπει να πω εγώ. Είδαμε το Λεβαδιακό και τον ΠΑΟΚ να επικρατούν εύκολα επί Λεβαδιακού και... Είπα Λεβαδιακό, δεν πειράζει, καλά πει αυτό. Το Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ να επικρατούν εύκολα στην έδρα τους επί του Λεβαδιακού και του Ιουνικού αντίστοιχα. Και την ΑΕΚ από τους μεγάλους να παίρνει το διπλό στην Κρήτη απέναντι στον Όφη με 0-3. Από την άλλη, βέβαια, ο Άρης δεν κατάφερε να περάσει από το ΔΑΚ Λαμίας, καθώς ιτήθηκε από την τοπική ομάδα με 2-1. Λοιπόν, εγώ προτείνω να ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό, που προηγείται και χρονικά από τα πιο ενδιαφέροντα μάτς. Μια εύκολη νίκη. Θεωρώ ότι ο Λεβαδιακός δεν έδειξε κανένα περιθώριο αντίδρασης μπροστά στην ορμή του Ολυμπιακού στο γήπεδό του. Και ο Ολυμπιακός πήρε μια πολύ εύκολη νίκη, μια πολύ εύκολη επικράτηση. Για μένα έναν πρωταγωνιστή το Φορτούνι, ο οποίος έβγαλε και τις 3 assist, και με έναν Κανός, ο οποίος μπήκε αλλαγή και έβαλε και αυτός 2 γκολ, έβαλε το κερασάκι στην τούρτα και ολοκλήρωσε και τον θρίαμβο για τους ερυθρόλευκους. Δημήτρη. Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι ο Λεβαδιακός πλήρωσε τα σπασμένα από το τέρμι του με τον Παναθηναϊκό. Και επίσης, αυτό που αρκετοί χλέβασαν τον Κανός, γιατί έχασε αρκετές πολύ σημαντικές ευκαιρίες στο τέρμι, ειδικά αυτή στο πρώτο ημίχρονο, στο 38 λεπτό, που αστόχησε. Και τώρα νομίζω ότι βγάζει και εκείνος ένα πείσμα, τα δύο γκολ που έβαλε. Εντάξει, για το Φορτούνι τα ξέρουμε. Ένα παίκτη που στον Ολυμπιακό έχει μεγαλοχύσει αρκετά χρόνια τώρα. Βέβαια έχει πέρασει και τους δύο χιάστους. Ο Μαρτίνς τον ήθελε στον πάγκο. Ο Μίτσελ αρχίζει και το επαναχρησιμοποιεί. Τώρα, όταν γυρίσει και ο Χάμες, δεν ξέρω αν θα τους χρησιμοποιεί και τους δύο. Παρ' όλα αυτά, το παιχνίδι με το Λεβαδιακό ήταν απλά ένα σόου. Απλά ο Ολυμπιακός έκανε επίδειξη δύναμης που. Αυτό πρέπει να τα δείξει και στα ντέρμπι, κατά τη δική μου άποψη, γιατί το να κερδίζεις 6-0 το Λεβαδιακό, 6-1 τον Πανετολικό, 5-0 τον Αστέρα, αυτά δεν σημαίνουν κάτι. Αν δεν μπορείς να κερδίσεις τους μεγάλους, που θεωρείς και εσύ ο πρωταθλητής, είσαι ο πρωταθλητής και θες να παραμείνεις πρωταθλητής, πρέπει να αποδείξεις ότι αξίζει να είσαι, ότι τουλάχιστον μπορείς να πάρεις το παιχνίδι μες στην έδρα σου, και όχι να πηγαίνεις μέσω Λαμίας, να το πούμε έτσι, και να παίρνεις ένα χ που ουσιαστικά δεν σου αρκεί για να φτάσεις ως το τέλος εκεί που θες. Εντάξει, για το Λεβαδιακό τι να πούμε, απλά ήταν κομπάρσος του παιχνιδιού. Γιάννη. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να έχω πολύ μεγάλη άποψη πάνω στο παιχνίδι, γιατί παράλληλα την ίδια ώρα έβλεπα το Ολυμπιακός, Κολοσσός Ρόδου Ολυμπιακός. Εντάξει, θα συμφωνήσω με αυτό που λέει ο Δημήτρης, ότι δεν μπορεί ο Ολυμπιακός στο τέλος των play-off να τον δούμε πάλι να πανηγυρίζει το πρωτάθλημα το τέταρτο συνεχόμενο, αν δεν κερδίσει κανένα ντέρμπι. Και για μένα, εντάξει, προφανώς είναι και ντέρμπι με τον Άρη, που έχει κερδίσει 1-0, αλλά ο Άρης δεν διεκδικεί κάτι. Εδώ καλά-καλά μπορεί να μην... Ναι, είναι εκτός. Μπορεί καλά-καλά να μην μπήκαν στην Ευρώπη φέτος λόγω της κακής πορείας που διανύει. Mm-hmm. Οπότε δεν μου λέει κάτι να έχει κερδίσει μια φορά τον Άρη 1-0. Πρέπει να πάρει και ντέρμπι. Τα δύο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ήταν τα καλύτερα παιχνίδια φέτος σεζόν από όλα τα μάτια που παίξει, ακόμα και από αυτά της Ευρώπης, ακόμα και από αυτά με τη Φράιμπουργκ, που πολλοί πιστεύουν ότι έπαιξε καλό Ολυμπιακός στη Φράιμπουργκ, στο εκτός έδρας. Οπότε δεν μπορείς να διεκδικείς το πρωτάθλημα αν δεν κερδίσεις κάποιους από τους διεκδικητές. Δηλαδή, δεν πιστεύω, ας πούμε, ότι την άλλη Κυριακή, όχι την άλλη, την Κυριακή θα πάρει κάποιο θετικό αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός στη Φιλαδέλφεια. Λόγω, βέβαια, έκανε πολλές απουσίες, αλλά θεωρώ ότι η ποιότητα των ομάδων φέτος είναι μεγάλη και θα φανεί ξανά αυτό στο γήπεδο υπέρ της ΑΕΚ. Οπότε δεν μου λέει κάτι να κερδίσει 6-0 τον Λιβαδιακό, 6-1 όπως είπε το Πανετολικό, 5-0 τον Αστέρα, 0-4 τον Βόλο. Δεν λέει κάτι αυτό. Οκ, ναι,
θα πάρεις νίκες ψυχολογίας, αλλά το σημαντικό πρέπει να κερδίσεις. Mm-hmm. Και όχι το. Όχι το, το μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός που κατά πάσα μεγάλη πιθανότητα μπορεί για να μείνει με το Super League. Οπότε αν δεν κερδίσει κάποιο ντέρμπι, mm-hmm. δεν μπορεί να πλαισιώσει μια σωστή διεκδίκηση για το πρωτάθλημα. Πόσο μάλιστα όταν δεν έχεις νίκη σε ντέρμπι ομάδας που διεκδίκει το πρωτάθλημα, ναι. ενώ ναι. μπαίνεις στα play-off που είναι σχεδόν μόνο ντέρμπι. Είναι σχεδόν αποκλειστικά αγώνες do or die, ας πούμε. Που... Ναι, ναι, ναι. Το ξαναπαίζεις δύο φορές με τις ίδιες ομάδες. Ναι. Βέβαια, εντάξει, ακόμα και τώρα δεν μπορείς να αρνηθείς ότι ο Ολυμπιακός είναι ένας διεκδικητής, ακόμα και με αυτό το αρνητικό στατιστικό. Τώρα, από εκεί και πέρα, εντάξει, για μένα ο Ολυμπιακός ακόμα αντιμετωπίζει προβληματάκια και στα ανασταλτικά, αλλά και, στο, και λίγο στη δημιουργία, ειδικά απέναντι στις μεγάλες ομάδες. Έχει ένα θεματάκι εκεί. Βέβαια, εντάξει, τώρα όπως είπες και εσύ, έρχεται και ο αγώνας της Φιλαδέλφειας για το πρωτάθλημα, είναι και ο αγώνας του κυπέλου μετά. Εκεί πρέπει να δείξει ότι έχει να δείξει. Και έχει να δείξει πράγματα, δηλαδή, και ποιοτικά έχει παίχτες που μπορούν να δείξουν πράγματα. Απλώς όλη η δουλειά για τον Ολυμπιακό, η κακή, όλη η αρνητική δουλειά, ας πούμε, έγινε το καλοκαίρι, όταν οι μεταγραφές του ήταν κυριολεκτικά εκτός τόπου και χρόνου. Δηλαδή. Είχε ένα καλό budget και το εξόδεψε με το χειρότερο τρόπο, πραγματικά. Και δεν είναι μόνο αυτό. Νομίζω ότι και. Συγγνώμη. Ναι, ναι. Ένα λεπτό, Δημήτρη, και στον λόγο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Νομίζω ότι πέρσι ο Ολυμπιακός θα έπρεπε, όταν τη μέρα που μέσα στο Γιώργο Περισκάκη σηκώναν το τρίτο συνεχόμενο πρωτάθλημα και το 47ο, εκείνη τη στιγμή θα έπρεπε να πούνε: OK, ευχαριστούμε κύριε Πέδρο Μάρτινς, μας έφερες απίστευτες επιτυχίες που δεν θα τις είχαμε σκεφτεί ποτέ και δεν θα τις είχαμε φανταστεί ποτέ με Μίλαν, Άρσεναλ, Λάιτχόφεν, πορείες στην Ευρώπη, ίσως την καλύτερη ομάδα του Ολυμπιακού τα τελευταία 10 χρόνια. Αλλά από φέτος φαίνεται ότι έχει κάνει κοιλιά, από φέτος φαίνεται ότι δεν μπορείς να παίξεις όπως έπαιζες με την ομάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν σου ανανεώνουμε το συμβόλαιο. Αποχωρείς το καλοκαίρι. Βρίσκουμε τον κύριο Γιώργο, παράδειγμα χάρη, κάποιον να πάρει την ομάδα το καλοκαίρι. Γιατί αυτό τον έφερε πίσω, δεν έπρεπε να μείνει ο Μαρτίνης, φαινόταν από πέρσι ότι δεν μπορεί να συνεχίσει την ομάδα, να φύγει, να αποχωρήσει και όλο αυτό. Μάρτινς, Κορμπεράν, Μίτσελ, 15-16 μεταγραφές νομίζω έκανε ο Ολυμπιακός φέτος, έκανε πάρα πολλές. Mm-hmm. Εντάξει, δεν μπορεί να φτύσεις μια ομάδα έτσι, η οποία μπορεί να πεις ότι πάει για το πρωτάθλημα. Και μόνο που έχει καταφέρει μια αγωνιστική πριν το τέλος του πρωταθλήματος να είναι μέσα στο πρωτάθλημα, είναι επιτυχία. Αλλά εντάξει, για τα δεδομένα του Ολυμπιακού, σίγουρα είναι αποτυχία. Ναι. Κοίτα, πιάσαμε και λίγο τον κουβέντα του Μαρτίνς και μ' αρέσει, γιατί ακόμα και τώρα για μένα οι πράξεις το έχουν ένα αποτέλεσμα. Δηλαδή, για μένα το λάθος έγινε στο ότι ο Μαρτίνς έκανε παραπάνω πράγματα από όσο θα έπρεπε να κάνει ένας προπονητής τύπου Μαρτίνς. Δηλαδή, ασχολήθηκε πολύ παραπάνω με τις μεταγραφές από όσο θα έπρεπε για μένα. Ήταν μια περίοδος που ο Μαρτίνς έκανε τις μεταγραφές ουσιαστικά. Δεν ξέρω και παρένθεση, όπου... ναι. Παρένθεση όπου παίκτη έφερνε, δεν έφτιανε. Ναι, ακριβώς αυτό πήγα να πω. Ότι ναι, μεν έκανε τις μεταγραφές μόνος του και νομίζω και μια. Δεν ξέρω, εσείς ξέρετε καλύτερα, και μια γυναίκα που ήταν τύπου διευθύντρια, κάτι. Δεν ξέρω. Μια γενική διευθύντρια, δεν ξέρω και τι σχέση είχε με τις μεταγραφές από αυτή τη θέση που ήταν. Νομίζω δεν είχε ιδιαίτερη σχέση. Αλλά. Και πάλι δεν ξέρω, έκανε ουσιαστικά τις μεταγραφές μόνος του για μια περίοδο, έκανε και τις μεταγραφές που δεν βγήκαν οι περισσότερες ή σχεδόν όλες. Οπότε ουσιαστικά πήρε στο λαιμό του τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω ρε παιδιά, ίσως αν ο άνθρωπος έμενε στα καθήκοντα που του είχαν δοθεί, του να είναι ένας προπονητής στο γήπεδο και στην προπόνηση και στα αποδυτήρια, ίσως να έχει καταφέρει να βγάλει την αποστολή πέρας. Δεν ξέρω Δημήτρη, θέλεις να πεις κάτι? Κοίτα, ναι, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός έχει αρχίσει και παίρνει τα πάνω του από τη στιγμή που ο Μαρσέλο έφυγε από τον Ολυμπιακό, γιατί ήταν ένα όνομα που ναι μεν ήρθε ως υπερπαίκτης, ως ένα superstar και έφυγε με τον τρόπο που έφυγε. Νομίζω ότι η παραμονή του εδώ πέρα μόνο κακό έκανε και από τη στιγμή που έφυγε νομίζω ότι άρχισαν τα πράγματα λίγο και ξεκαθάριζαν. Τώρα αυτό που λέτε για τον Μαρτίνς,
Εγώ σε αυτό που θα πω είναι ότι ο Μαρτίνς δεν έπρεπε να φύγει από την περασμένη σεζόν. Ναι, έπρεπε να φύγει. Αλλά η κοιλιά που έκανε ήταν όταν πήρε το πρωτάθλημα τη σεζόν 19-20 και μετά. Από εκεί άρχισε και παίρνει την κάτω βόλτα, γιατί χάθηκε ο Γκιλέρμε στο κέντρο. Πήρε βέβαια Εμβιλά, αλλά δεν μπορούσε να αναπληρώσει ούτε την ταχύτητα που είχε, ούτε την οξυδέρκεια στο κέντρο. Και γενικά έκανε αρκετές μεταγραφές που νομίζω φέτος δεν πιάσαν οι περισσότερες τουλάχιστον. Είχε κάποιες αιμονές που τις πλήρωσε και με το παραπάνω. Και ο Μαρτίνς έφτιαξε μια ομάδα πολύ, πώς θα το πω, αγύμναστη, που πραγματικά μετά το 60 ήταν λες και βλέπεις αεραστέχνες, όχι αεραστέχνες, παλέμαχους. Ναι, πράγματι, εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει ακόμα δουλειά να κάνει, θεωρώ. Και συμφώνησα με αυτό που είπες ότι συμφωνώ με αυτό που είπες ότι ο Ολυμπιακός ήταν στο prime του εκείνη τη σεζόν, τη 19-20. Δηλαδή και εγώ ευχαριστούμε να τον βλέπω. Από εκεί και μετά όντως άρχισε μια πτωτική πορεία που όλα δείχνουν ότι... Ναι, Γιάννη, πες. Εντάξει, νομίζω θα διαφωνήσω σε αυτό. Γιατί αν κάποιος δει τους αριθμούς... Στο ότι ήταν στο prime του ή στο ότι μετά έχει πτωτική πορεία. Καλύτερη, στο ότι ήταν το prime του και ότι η πτωτική πορεία ξεκίνησε από την επόμενη χρονιά. Δεν συμφωνώ, γιατί αν κάποιος δει τους αριθμούς, η καλύτερη σεζόν του Μάρτιν στον Ολυμπιακό από το 2019 που ανέλαβε, 2018-19 που ήταν η πρώτη του σεζόν, ήταν η χρονιά 2020-21. Ο Ολυμπιακός είχε παίξει στους ομίλους του Champions League, είχε βγει τρίτος χωρίς με μία νίκη. Και μετά προχώρησε και αποκλείστηκε από την Arsenal στους 16. Είχε το καλύτερο, είχε τα καλύτερα, την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα, καλύτερη επίθεση και από τον προπερσινό Ολυμπιακό. Είχε, άμα θυμάστε, είχε πάρει τις μεγάλες νίκες με ΑΕΚ, 1-5, με τον Παναθηναϊκό, 1-4. Οπότε... Ρε, την ίδια χρονιά δεν λέμε. Της καραντίνας. Όχι. Ήταν της δεύτερης καραντίνας, γι' αυτό την μπέρδεψα μάλλον. Δεύτερη καραντίνα. Okay. Εκεί ήταν η καλή ομάδα του Ολυμπιακού. Απλά όλοι θυμόμαστε την 19-20, γιατί είχε και, είχε και τη μεγάλη νίκη από την Arsenal, που εννοείται ήταν μια φοβερή ομάδα. Δεν λέω ότι δεν ήταν. Απλά νομίζω ότι το 2021 ήταν, σύμφωνα με τους αριθμούς μιλά πάντα, ήταν η καλύτερη βερσιόν του Ολυμπιακού με τον Μαρτίνς. Κοίτα, το 19-20 είχε καλύτερο παίκτη. Είχε Τσιμίκα, Ποντένσε, Γκιλιέρμε. Είχε Λαραμπή στην πρώτη του χρονιά, όπως και η Βαλμπουενά. Την επόμενη χρονιά άρχισαν μερικές επιστροφές Χολέμπας, Ραφίνια που ήρθε και ήταν πραγματικά απέσιος. Εντάξει, οι αριθμοί δεν είναι ότι οι αριθμοί λένε ψέματα, απλώς είχαμε πετύχει και αρκετές ομάδες που ήταν αρκετά υποδιέστερες, όπως και η ΑΕΚ με το 1-5. Δηλαδή, σε σχέση με τώρα, είναι πραγματικά η μέρα με τη νύχτα. Δεν αντιλέγω. Δεν είναι ότι έκανε εκείνη τη σεζόν κακή χρονιά. Απλώς άρχισε από τότε λίγο να αχνοφαίνεται η καμπύλη που άρχισε και γινόταν, και μετά όσο περνούσε η σεζόν άρχισε και δεν ξέρω. Πώς έχασε. Ναι, πώς έχασε έτσι το ρυθμό του ο Μαρτίνς. Τέλος πάντων, αυτό ήταν ένα κεφάλαιο που έκλεισε, καλός ή κακός. Νομίζω ότι όλα θα κρυφθούν στην ΟΠΑΠ Αρένα, να δούμε αν όντως ο Ολυμπιακός έχει αλλάξει πρόσωπο, γιατί μετά το 3-0 να πούμε ότι μπορεί να μπει λίγο φοβισμένα. Θα συζητήσουμε μετά αυτό. Okay. Εγώ να πω πριν προχωρήσουμε ότι ο Παναθηναϊκός προηγείται πλέον με 2 γκολ απέναντι στον Πανετολικό στη Λεωφόρο. Στο 85 ο Παλάσιος σκόραρε μετά από μια μικρή καραμπόλα εκεί στη μικρή περιοχή. Να προχωρήσουμε και να πάμε στον Άρη, ο οποίος Άρης... αυτό, όπως είπες. Λοιπόν, ο οποίος Άρης, τι να πούμε, πάλι τρικυμία. Δηλαδή, η πιο ασταθής και η πιο απρόβλημα του πρωταθλήματος μας επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά. Ιτήθηκε από τη Λαμία με 2-1, με τους Λαμιώτες να σκοράρουν με γκολ του Σλίφκα και του Βέργου και να καταφέρνει ο Άρης να μειώνει με το στόπερ του, με τον Μπράμπετς, λίγο πριν τη λήξη πρώτου ημιχρόνου. Τι να πω, ένας Άρης με μία, όχι ασυνέχεια, με έναν Άρη που να του λείπει συνοχή, ρε παιδί μου, αυτό έβλεπες. Αμυντικά επίσης ο Άρης, παρότι έχει δύο στόπερ τα οποία εγώ, η αλήθεια είναι ότι τους έχω σε εκτίμηση. Βέβαια δεν έπαιζε σήμερα ο Φαμπιάνο, έπαιζε Ζενκουλού. Αλλά εντάξει, τον Μπράμπετς εγώ τον έχω σε εκτίμηση προσωπικά. Η άμυνα δεν λειτουργήσε όπως θα έπρεπε.
Τι να πω, ο Άρης πραγματικά αυτή τη στιγμή, μόνο βαθμολογικά να το δεις, αυτή τη στιγμή είναι έκτος. Είναι κάτω από το Βόλο. Εντάξει, δεν συζητάμε για τετράδα για τον Άρη πια. Είναι στα play-off 100%, μαθηματικά είναι στα play-off, αλλά παιδιά κινδυνεύει η θέση του, γιατί τώρα μπαίνει στα play-off, δεν κοιτάει τετράδα καν, δεν υπάρχει νομίζω ελπίδα να παίζει τετράδα ο Άρης, μόνο δεν ξέρω, πρέπει να κατέβει από τον... Πέμπτη θέση που δίνει θέση στο conference. Αυτό κυνηγάει, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τώρα πώς θα παίξει και με τους μεγάλους σου Άρης, αν θα πάρει κανένα αποτέλεσμα ο Βόλος, αν μεταξύ τους θα πάρει πάλι αποτέλεσμα η ομάδα του Βόλου, ας πούμε. Εντάξει, είναι όλα στον αέρα αυτή τη στιγμή, δηλαδή αν ο Άρης χάσει και το conference τώρα, θα είναι τεράστιο πλήγμα και οικονομικά και για το γόητρο και για την εικόνα και για όλα. Δημήτρη, είδες το μάτς καθόλου? Το μάτς, να πω την αλήθεια, όχι, δεν το είδα. Αλλά από τη στιγμή που ο Άρης πήγε στη Λαμία και δέχτηκε δύο γρήγορα γκολ από τη χειρότερη επίθεση μέχρι πριν το μάτς του πρωταθλήματος, γιατί αυτή τη στιγμή ισοβαθμεί με τον Λεβαδιακό, είναι πραγματικά απίστευτο. Δηλαδή, εντάξει, ο Άρης μας έχει συνηθίσει σε γκέλες. Ξέρουμε ότι είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να τη έχει εμπιστοσύνη σε κανένα απολύτως, σε κανένα μάτσο όμως, και αυτό φάνηκε από την αρχή της σεζόν, όταν παρόλο που είδαμε τις μεταγραφές άρχισε και έδειχνε τα ελαττώματα από νωρίς, εξακολουθεί να έχει, δεν τα έχει φτιάξει, δεν τα φτιάξε ούτε ο Πούργος που ήταν στην αρχή και δεν νομίζω να τα φτιάξει μέχρι το τέλος της σεζόν κανένας. Τώρα, εάν η έκτη θέση, νομίζω και την ακρίβεια ότι η έκτη θέση είναι αυτό που το αξίζει. Τώρα μου πεις, ο Βόλος στο conference. Ναι, ο Βόλος στο conference, το προτιμώ. Γιατί και οι δύο ομάδες αυτή τη στιγμή, να σου πω είναι αλήθεια, νομίζω ότι είναι, πώς θα το πω, είναι, όχι μόνο ο Βόλος είναι την ίδια κατηγορία με τον Άρη, αλλά ο Άρης είναι κατώτερος από τον Βόλο αυτή τη στιγμή, με τον τρόπο που διαχειρίζεται τα παιχνίδια. Με τον τρόπο που δεν λέει να αλλάξει η νοοτροπία του. Μια σκέψη για το Βόλο. Βασικά να ακούσουμε και το σχόλιο του Γιάννη. Τι έχει να πει. Εντάξει, θα συμφωνήσω σε πολλά πράγματα από αυτά που είπε ο Δημήτρης. Ο Άρης πέρσι φάνηκε, πέρσι νομίζω ότι ήταν η καλύτερη ομάδα του Άρη που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, που γενικά έχει δημιουργήσει δυνατές ομάδες με τον Μπούργος. Και αν θυμάμαι καλά, στο κτήμα της σεζόν πρέπει να ήταν ο Μάτζιος στον πάγκο του. Γενικά φέτος φάνηκε ότι με τις μεταγραφές το καλοκαίρι μπορεί να είναι εξίσου καλός και εξίσου δυναμικός με την περσινή χρονιά που τελείωσε τέταρτος. Είχε για ακόμη μια φορά μια ευρωπαϊκή επιτυχία μέσα από τα χέρια του με τη Μακάμπη σε ένα παιχνίδι που ήταν καλύτερος και ο αντίπαλος ήταν με 10 παίκτες και ηττήθηκε. Από εκεί και πέρα, από εκεί και έπειτα, έχει αλλάξει. Άλλαξε ο Μπούργος, ήρθε ο Πάρδιου, ήρθε τώρα ο Τερζής. Έχει πολλά προβλήματα ο Άρης. Οπότε, αν βγει πέμπτος, θα είναι επιτυχία για αυτό φέτος. Κυνήγουσε ρεαλιστικά το κύπελο, αλλά σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν καλύτερο στον Ολυμπιακό, κατάφερε με κάποιον τρόπο, όχι με κάποιον τρόπο, κατάφερε να απεκλειστεί. Βέβαια, εντάξει, έπαιζε και ο Ολυμπιακός εκεί το παιχνίδι, αλλά πραγματικά όποιος το έβλεπε, είχε την ιδέα ότι τουλάχιστον ένα γκολ έπρεπε να το έχει βάλει ο Άρης. Γενικά, φαίνεται ότι ο Άρης κάνει μία-δύο καλές χρονιές και λες, ωραία, τώρα μπορεί να χτίσει και του χρόνου να το δούμε ακόμα καλύτερο. Και μετά είναι σαν κάπως να τραβάει την πρίσα και να γίνεται άλλη ομάδα και μετά πάλι την αρχή. Ναι. Okay. Και μιας και αναφέρθηκε ο Βόλος, εγώ να πω ότι η ομάδα του Βόλου επικράτησε επί του Πας Γιάννενα στην έδρα των Ιωαννίνων, στους Ζωσιμάδες. Και okay, είναι μια πολύ περίεργη κατάσταση με το Βόλο φέτος. Να θυμίσω ότι έκανε και ένα πολύ καλό ξεκίνημα η ομάδα. Ναι, όπως και πέρσι. Ναι, πράγματι. Okay, εντάξει, τώρα είπαμε το σενάριο του να πάει ο Βόλος. Αναφέρθηκε το σενάριο του να πάει ο Βόλος να πάρει ευρωπαϊκή θέση. Αλλά okay, δεν νομίζω ότι και ο Άρης θα γίνει σάκος του μπόξ από τις υπόλοιπες ομάδες. Δηλαδή, πιστεύω κάποια χ στην έδρα του. Κάπως δεν νομίζω ότι θα χάσει όλα τα μάτς. Δεν θα γίνει σάκος του μπόξ, αλλά εκτός Θεσσαλονίκης
Δεν πιστεύω ότι θα μπορέσει να διεκδικήσει κάτι ναι, στις ναι, ναι. Το... Απλά εγώ λέω ότι το σενάριο που αναφέρουμε τώρα, εν τω μεταξύ μεγάλη ευκαιρία για τον Πανετολικό στο 92, αυτό το σενάριο που αναφέρουμε τώρα είναι μόνο εφικτό αν ο Άρης γίνει σάκος του box μαζί με το Βόλο. Και στο μεταξύ τους κάπως ναι. Ο Βόλος βρει την άκρη, ας πούμε. Αλλά οκ, okay, εντάξει, θα δούμε, γιατί ξαναλέω, ο Άρης είναι γεμάτος εκπλήξεις φέτος. Για μένα το λάθος με τον Άρη δεν έγινε στο ότι ο Μπούργος έκανε λάθη, για μένα ξεκάθαρα, αλλά το είχα πει και ξανά εδώ πριν κάποιους μήνες, ότι δεν γίνεται έναν προπονητή που τον έχει βάλει να κάνει προετοιμασία ένα καλοκαίρι ολόκληρο, να χάνει έναν αγώνα στην πρώτη αγωνιστική, δεύτερη και να τον διώξει μετά. Αυτό δηλώνει ότι θέλει να τον διώξει ή ότι κάτι έγινε προσωπικό μεταξύ σας και ότι δεν σκέφτεσαι καθόλου την ομάδα σου. Για τη διοίκηση μιλάω. Κοίτα, πρώτα απ' όλα ο Βόλος, για όσοι είδαν το παιχνίδι του Πας με τον Βόλο, εγώ το είδα, ο Βόλος ήταν πραγματικά άθλιος στα Γιάννενα. Δεν μας έχει συνηθίσει τόσο πολύ σε τόσο άσχημα παιχνίδια, πόσο μάλλον και με μικρομεσαίες ομάδες, όπως ο Πας. Πραγματικά ήταν άφαντος στο γήπεδο, δεν είχε, πώς να το πω, ο Πας και την κατοχή και τις ευκαιρίες, ήταν βέβαια και λίγο άτυχος. Βέβαια του βγήκε στο τέλος και το γκολ με τον Τσιρίνο, αλλά με τον Τάχατο, συγγνώμη, αλλά είναι μια ομάδα που δεν νομίζω ότι μπορείς να πεις ότι θα γίνεις από στο box. Τουλάχιστον στα εντός έδρας παιχνίδια, είναι ακριβώς, σε εντός έδρας παιχνίδια είδαμε και κάτι αποτελέσματα τρελά, έτσι. Πιστεύω ότι στα εκτός είναι λίγο καλύτερος ο Βόλος. Νομίζω ότι θα παλέψει τουλάχιστον με τον Άρη για τη θέση στο conference. Και νομίζω ότι θα είναι μεγάλη επιτυχία για μια ομάδα που μέχρι πριν από μερικά χρόνια ήταν, δεν υπήρχε για την ακρίβεια. Και αυτή τη στιγμή πάει για ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ναι. Ναι, πράγματι. Είδαμε στο Πανθεσσαλικό κάτι 0-5, κάτι 0-4, δηλαδή τρομερά πράγματα. Αλλά σκέψου τώρα και από τη μεριά του Βόλου πώς είναι να παίζεις, υποτίθεται, στην έδρα σου, η οποία έδρα σου να παρτίζεται από ποιους, από τον πρόεδρό σου, τους επίσημους του κλαμπ και τους κοινείς ποδοσφαιριστών. Ένα ολόκληρο Πανθεσσαλικό, σκέψου να... Δηλαδή ο Βόλος είναι λες και παίζει σε περίοδο καραντίνας από το 19 μέχρι σήμερα. Δεν ξέρω πότε ανέβηκε το 19, το 20. Από τότε μέχρι σήμερα λες και δεν έχει φύγει ο κορονοϊός από το Βόλο, δεν ξέρω. Είναι το ίδιο σκηνικό. Anyway, πάμε, εφόσον έχουμε ακόμα ψωμί και έχουμε ακόμα συζήτηση να κάνουμε, πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι. Θα επιστρέψουμε με τη Super League και μετά θα μιλήσουμε για έναν αγώνα στην Αγγλία που... Του αγώνες Super League για το Σαββατοκύριακο. Να πούμε ότι η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Πανετολικό ολοκληρώθηκε. Τελικό σκορ 2-0. Οι πράσινοι επικράτησαν με γκολ του Παλάσιος και με γκολ του Μαντσίνη. Εμείς βέβαια συνεχίζουμε κανονικά την κουβέντα την οποία είχαμε και θα περάσουμε τώρα στην ΑΕΚ, η οποία επικράτησε επί του off με ένα ευρύ σκορ, μη αναμενόμενο για μένα, δεν περίμενα να επικρατήσει τόσο, όχι εύκολα, όχι άνετα, τόσο ξεκούραστα, να το πω, αλλά και πάλι δεν είναι ξεκούραστο σκορ. Όπως και να έχει, γενικότερα η αμυντική λειτουργία του off επέτρεψε στην ΑΕΚ να κάνει πολλά πράγματα, επέτρεψε στην ΑΕΚ να βρει πολλούς χώρους και για πάσες, για κάθετες, για ό,τι θες. Και ολοκληρωτικά ο Μάνταλος έκανε πολύ ωραίο, έκανε πολύ καλό μάτς. Τέτοιους χώρους για κάθετες πάσες είναι ίσως το καλύτερο πράγμα που μπορείς να... η καλύτερη αφορμή που μπορείς να δώσεις στο Μάνταλο για να κάνει ένα καλό παιχνίδι. Πήγε, η αλήθεια είναι ότι ο Αλμίδα κατέβηκε με ένα σχήμα πειραματικό σχετικά, καθώς δεν είχε το Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος είναι τραυματίας και μάλλον θα λείπει και στους άλλους τρεις αγώνες, ίσως να προλάβει τον Ολυμπιακό πρωτάθλημα, αλλά και πάλι μάλλον θα το ρισκάρει. Ίσως να, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι στα play-off, με ένα πειραματικό σχέμα με τον Τζούμπερ μπροστά και από πίσω τον Πέτρο Μάνταλ, ο οποίος
Η αλήθεια είναι ότι έκανε πολύ καλό αγώνα, όπως και ο Άμραμπατ, ο οποίος σκόραρε 2 γκολ. Και επίσης στο σκόρερ μπήκε και ο Γκατσίνοβιτς. Δημήτρη, τι σχολείο για το μάτς? Προσωπικά δεν το είδα το μάτς, αλλά πιστεύω ότι η ΑΕΚ απέδειξε αυτό που ήδη γνωρίζουμε. Μπορεί ο Ολυμπιακός να νίξει 6-0, αλλά και η ΑΕΚ νίξει μέσα στο γιατί που λέει 0-3. Οπότε αυτό που σκέφτονται μερικοί δεν νομίζω να γίνει. Γιατί λένε μήπως ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει και το χ εκεί πέρα. Πολύ δύσκολο, αλλά βέβαια ποτέ δεν ξέρεις. Νομίζω η ΑΕΚ είναι αυτή τη στιγμή, πώς θα το πω, μια ομάδα που εκτός από την Αγία Σοφιάς έχει προβληματιστεί αρκετά. Αυτό στην Κρήτη απέδειξε ότι έχει αρχίσει να το αποβάλει από πάνω της, ότι μπορεί να κερδίσει και παιχνίδια εκτός μάτς χωρίς να πιεστεί ιδιαίτερα, όπως με τον Ιωνικό παράδειγμα. Αλλά αυτό νομίζω θα φανεί και στον αγώνα με τον Ατρόμητο, γιατί αυτό το μάτς μερικοί το περιμένουν και πώς, γιατί ήταν να γίνει πριν από 3-4 εβδομάδες, δεν έγινε για τον εξής λόγο. Αν καταφέρει και εκεί πέρα να πάρει τους 3 βαθμούς, νομίζω ότι θα είναι ολοκληρωμένη με βάση τα εκτός έδρας. Γιάννη. Εντάξει, συμφωνώ. Η ΑΕΚ χθες δεν έπαιρνε, δεν εμφάνισε το πρόσωπο που εμφανίζει εκτός, που είναι καμία σχέση με το πώς είναι στην έδρα της. Ήταν καλύτερη, ήταν βελτιωμένη, έπαιξε πολύ καλά. Αγχώνεται αυτός, είναι η αλήθεια. Δεν άκουσα. Λέω, αγχώνεται λίγο εκτός. Όχι όπως αγχωνόταν πέρυσι ή πρόπερσι, αλλά αγχώνεται εκτός. Σίγουρα όχι, αλλά παρουσιάζει ένα διαφορετικό πρόσωπο. Δηλαδή και στα Γιάννα δεν ήταν καλή, και στην Τούμπα δεν ήταν καλή. Και τα παιχνίδια που θυμάμαι ήταν καλή, ήταν σίγουρα στο Κλάνης Βικελίδης, σίγουρα ήταν στο Καρισκάκης, απλά δεν βρήκε τον γκολ. Γενικά έτσι εκτός έδρας δυσκολεύεται κάπως. Ας πούμε και στο Βόλο δεν είχε δυσκολευτεί, αλλά έχει τα κακά της παιχνίδια. Με τον Όφη δεν το εμφάνισε. Όφη, ο οποίος ναι μεν είναι από τις καλές ομάδες του τελευταίο καιρό, αλλά δεν μπορεί να ανταπεξελθεί το ίδιο απέναντι στις μεγάλες ομάδες. Και θεωρώ ότι παρά τις απουσίες, βέβαια η ΑΕΚ έχει και ένα δύσκολο παιχνίδι με τον Ατρόμητο την Τετάρτη, αλλά παρά τις απουσίες πιστεύω ότι, όπως είπε και ο Δημήτρης, είναι μεγάλη διαφορά με το φετινό Ολυμπιακό ποιοτικά και πώς έχουν στηθεί οι ομάδες. Οπότε θεωρώ ότι εύκολα δύσκολα θα πάρει το αποτέλεσμα την Κυριακή, μπορεί και να το πάρει με 1-0. Και όχι με 3 όπως στο κύπελλο. Οπότε νομίζω ότι η έκβαση του μάτς θα είναι με την ΑΕΚ στο τέλος να πανηγυρίζει. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να παίξει εύκολα το ποδόσφαιρο που έχει παίξει μέσα στα δέντρα με τον Παναθηναϊκό, ακόμα και με τον ΠΑΟΚ, στο 1-2 μέσα στο Καραϊσκάκη. Σε αυτό που έχει την κατοχή, την κρατάει, δημιουργεί ευκαιρίες με την ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ πιέζει ψηλά και έτσι του χαλάει γρήγορα την ανάπτυξη. Και μετά ο Ολυμπιακός λόγω της κακής ανασταλτική λειτουργία του χάνει τελείως τους παίκτες της ΑΕΚ και δεν δέχεται τις φάσεις. Οπότε εντάξει, καλό αποτέλεσμα παρά τις απουσίες και σίγουρα πάρα πολύ ωραία εμφάνιση από το Πέτρο Παντέλο. Μάλιστα. Εγώ να πω έτσι σαν συμπληρωματικό σχόλιο κυρίως ότι υπάρχει και ένα πέρα από τους πονοκεφάλους που έχει ο Αλμέιδα λόγω των τραυματισμών ορισμένων ποδοσφαιριστών, όπως είναι ο Γκαρσία, όπως είναι ο Μοχαμάντη που είναι εκτός, όπως είναι ο Φανφέρ, ο οποίος τώρα επανέρχεται σιγά σιγά, τώρα μπήκε στις αποστολές, δηλαδή είναι καλά το παιδί, απλώς ακόμα δεν έχει μπει στην ομάδα πλήρως. Είναι και οι κάρτες, δηλαδή ας πούμε χτες ο Βίντε έφτασε και αυτό στο όριο καρτών, υπάρχουν και άλλοι 5-6 παίχτες που είναι στο όριο καρτών, και αυτό είναι επίσης ένας πονοκέφαλος εν ώψη μεγάλων αγώνων. Δηλαδή θα πας στο Περιστέρι και θα βάλεις παίχτες οι οποίοι μπορεί να διακινδυνεύσεις να λείπουν από τον Ολυμπιακό, γιατί εκεί θα εκτίσουν την ποινή τους αναγκαστικά. Πώς θα το κάνεις? Θα πας με άλλη ενδεκάδα, θα πας με κάτι πιο πειραματικό? Γιατί στο Περιστέρι ο Ατρόμητος δεν νομίζω ότι θα παίξει χαλαρά. Παρότι είναι αδιάφορος, δεν νομίζω ότι θα παίξει χαλαρά. Οπότε δεν γνωρίζω με ποια προσέγγιση
θα πάει η ΑΕΚ σε αυτό το τομέα. Κυρίως ο Αλμέιδα βασικά. Και να πούμε ότι και ο Άμραμπατ έχει νομίζω κάρτες πλέον, έχει συμπληρώσει και θα εκτίσει την ποινή του στον αγώνα με τον Ατρόμητο, ώστε να μπορεί να είναι με τον Ολυμπιακό. Οπότε θα δούμε τον Ελίασον μάλλον δεξιά. Εγώ αυτό που ήθελα να τονίσω είναι ότι μάλλον στο Περιστέρι θα δούμε ωραία σκηνικά, δηλαδή τύπου και τραγελαφικά εννοώ, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, λίγο ένα ντεζαβού αν θες, θα είναι λίγο περίεργο, δεν ξέρεις πώς το βλέπετε. Τώρα, κοίτα, είναι ένα παιχνίδι που νομίζω ότι όλοι το περιμένουν, και οι φίλοι του ΑΕΚ και του Ατρομήτου, αν και από ό,τι ακούσαμε και πιο πριν, ο Ατρόμητος δεν δίνει εισιτήρια για τους φίλους της ΑΕΚ. Οπότε καταλαβαίνει. Συγγνώμη να σε διορθώσω. Ο Ατρόμητος δεν δίνει γενικά. Να σε διορθώσω, να σε συμπληρώσω ουσιαστικά. Ο Ατρόμητος δεν δίνει εισιτήρια γενικά. Ο Ατρόμητος δίνει εισιτήρια μόνο σε διαρκείας. Σου λέει, ωραία, έχεις διαρκείας Δημήτρη. Μπορείς να πάρεις και το Γιάννη μαζί σου και να έρθετε. Αλλιώς δεν γίνεται. Ισχύει και αυτό, αλλά και πάλι είναι ένα παιχνίδι που γενικά. Πρέπει ξανά να μπουν οι αντίπαλοι φίλαθλοι, να το πω έτσι, ξανά στα γήπεδα. Είναι πρώτα το πω, λίγο περίεργο να παίζεις και να είναι λίγο μονότονη η εξέδρα. Παρ' όλα αυτά είναι όντως ένα παιχνίδι που το περιμένει η ΑΕΚ τουλάχιστον πώς και πώς. Δεν θέλει να χάσει βαθμούς, γιατί νομίζω ότι μπορεί να της βγει και η κούραση είτε στο μάτς με τον Ατρόμητο είτε στο μάτς με τον Ολυμπιακό, γιατί το ότι δίνει τρία μάτς σε διάστημα μιας εβδομάδας είναι πραγματικά πολύ κουραστικό. Έχεις δίκιο. Γιάννη. Συγγνώμη. Δεν είναι ο κλήρος. Όχι, ναι. Γιάννη. Εντάξει, νομίζω ότι η ΑΕΚ τώρα στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος αυτή τη στιγμή δεν διεκδικεί κάτι, επειδή έχασε στο Βικελίδης. Έχει μείνει εκτός play-off πλέον. Mm-hmm. Οπότε εκτός διεκδίκησης των play-off, θεωρώ ότι θα είναι ανταγωνιστικός. Ο Ατρόμητος ποτέ δεν είναι μια ομάδα που θα παρατήσει κάποιο παιχνίδι. Βέβαια, με τις πολλές αποσύσεις, η ΑΕΚ τώρα θα έχει ένα πρόβλημα. Δεν θα είναι γεμάτο το γήπεδο και δεν είναι και γνωστοί οι φίλοι του Ατρόμητου να δημιουργούν κάποια φασαρία. Οπότε δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει κάποιο πικάρισμα από πλευράς τους. Ίσως δούμε κάτι, αλλά δεν πιστεύω ότι θα είναι μεγάλο. Mm-hmm. Σίγουρα θα δυσκολευτεί η ΑΕΚ. Θεωρώ ότι στο τέλος ίσως το πάρει και επικρατήσει μια ισοπαλία, κάτι άλλο εκτός από νίκη για να ακριβώς, θα βάλει προβληματισμούς στο πρωτόκολλο της Ένωσης και σίγουρα θα τους βάλει σε σκέψεις, γιατί εν ώψη και ενός ντέρμπι μπορεί να λέμε εμείς εδώ ότι πιστεύουμε ότι θα κερδίσει η ΑΕΚ, αλλά μπορεί ο Ολυμπιακός να καταφέρει να πάρει ένα διπλό στη Νέα Φιλαδέλφεια και μετά αυτό την ΑΕΚ να τη βάλει, που κατ' εμέ είναι η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος φέτος, έτσι όπως έχει παίξει βάλα. Mm-hmm. Αλλά αυτό πρέπει να το μετουσιώσει και να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Οπότε, αν δεν πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα στο Περιστέρι και γίνει και μια στραβή με τον Ολυμπιακό, θα έχει πρόβλημα, θεωρώ. Θα μπει στα play-off με πολλή σκέψη και κάπως ένα κακό κλίμα. Εντάξει, θεωρώ βέβαια θα το γυρίσει αν μπει έτσι, αλλά σίγουρα θα θέλει τη νίκη με τον Ατρόμητο. Αν είναι να χάσει κάποιου βαθμού, πιστεύω, αν τη ρωτούσε, θα σου έλεγε ότι. Να μην χάσω τον Ατρόμητο, γιατί μετά μπορεί να πέσει η ψυχολογία της ομάδας και ενώπιση Ολυμπιακού. Mm-hmm. Ωραία. Να πάμε λίγο σε ένα speedrun, γιατί μείναμε αλήθεια λίγο παραπάνω στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε και αυτός εύκολα του Ιωνικού με ένα 6-0 στο γήπεδο της Τούμπας. Να πούμε ότι οι σκόρερ αναδείχθηκαν ο Κωνσταντέλιας, ο Ζίφκοβιτς, ο Μπράντον Τόμας. Ο Τζίμας, ο νέος από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, ο μικρός, και ο Κιτζιόρο μετά από assist του Νάρη. Δημήτρη, δεν ξέρω αν έχεις κάποια εικόνα εσύ. Προσωπικά όχι. Δεν ξέρω αν έχει ο Γιάννης. Ούτε εγώ, αλλά εγώ μπορώ να πω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να κερδίσει μια ομάδα υποδέστερη από αυτόν. Γιατί φέτος στα ντέρμπι ο ΠΑΟΚ έχει δείξει ένα πολύ καλό πρόσωπο, αλλά με τις ομάδες οι οποίες είναι χαμηλότερα δυσκολεύεται. Τα λέγαμε και πριν συνδεθούμε στο ραδιόφωνο ότι με τον Αστέρα έχασε βαθμούς, ότι είχε χάσει βαθμούς με τον Νόφι, οπότε και με τον Παζιάννα και με τον Λιβαδιακό
στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Τα κατάφερε, κέρδισε μια ομάδα που φέτος δεν είναι καλή στο πρωτάθλημα, καμία σχέση με τον περσινό ανταγωνιστικό Ιωνικό. Εμένα μπορώ να πω ότι με χαροποιεί πάρα πολύ ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ομάδα στο top, μέσα στις τέσσερις καλύτερες του πρωταθλήματος, η οποία παραδοσιακά, χρόνο με το χρόνο, δίνει ευκαιρίες σε μικρούς να μπουν, να παίξουν, να δείξουν τι μπορούν να κάνουν. Είναι πολλά τα παραδείγματα. Ο Γιαννούλης, ο Τζόλης, ο Κουλιεράκης, ο Μιχαηλίδης, που δυστυχώς φέτος δεν έχουμε δει λόγω του περσινού τραυματισμού. Ο Τσαούσης, που ήταν πάρα πολύ καλός μέχρι να τραυματιστεί φέτος. Ο Λίρατζης, ο Κωνσταντέλιας, που είναι συγκλονιστικός φέτος. Τώρα ο Τζίμας. Είναι κάτι το οποίο με χαροποιεί, γιατί δεν το βλέπουμε στις υπόλοιπες ομάδες. Δυστυχώς, κατά εμέ θα έπρεπε. Και συνεχίζει. Είναι ένα καλώς εννοούμενο εργοστάσιο, το οποίο βγάζει συνεχόμενα ταλέντα και τους δίνει την ευκαιρία να δείξουν τι μπορούν να κάνουν. Δηλαδή, δεν τους έχει τον πάγκο μέχρι τα 25, και στα 25 ξαφνικά είναι η ευκαιρία του να πάρει, είναι η ευκαιρία του να πάρει χρόνο συμμετοχής και να μας δείξει τι μπορεί να κάνει. Στο εξωτερικό παίζουν τα 16 τους πολλά παιδιά. Ευτυχώς που υπάρχει και ο ΠΑΟΚ και υπάρχει μια ομάδα στην Ελλάδα που δίνει ευκαιρίες σε τόσο μικρά παιδιά που έχουν το ταλέντο και το αποδεικνύουν μες στο γήπεδο να παίξουν το top επίπεδο και να διεκδικούν μέχρι και θέση βασικού. Και μακάρι και ο Τζίμας να γίνει ένας νέος Τζόλης, ένας νέος Κωνσταντέλιας και να τους δούμε να διαπρέπουν και εκτός Ελλάδας. Μακάρι, μόνο αισιοδοξία μπορεί να μας δίνει, να μας δίνουν αυτές, αυτά τα νέα παιδιά, τα οποία δεν ξέρει και στην ηλικία μας. αυτό μου αρέσει. Τέλος πάντων. Ωραία, να προχωρήσουμε. Λοιπόν, να ακούσετε τώρα τι θα κάνουμε, επειδή μπαίνουμε σε ένα λίγο ευαίσθητο θέμα για εσάς. Θα πω λίγο τα αποτελέσματα της Premier, να πούμε λίγο στο κλίμα. Δεν θα πω όλα, θα πω όλα εκτός του εντάξει, είχαμε τη μεγάλη λίξη. Ναι, θα ξεκινήσουμε έτσι λίγο χαλαρά, εντάξει. Έλα, πες, θα το τέξουμε, δεν πειράζει. Ωραία. Ναι, είναι και νωρίς το άτομο. Ωραία. Καταρχάς να πούμε ότι η Manchester επικράτησε τη Newcastle με 2-0 στο Etihad. Σκόρερ ο Foden και ο Bernardo Silva. Από εκεί και πέρα είχαμε την Arsenal που επικράτησε με 3-2 επί της Bournemouth. Δυσκολεύτηκε λίγο οι κανονιέρες, αλλά πήραν την νίκη. Η Aston Villa επί της Crystal Palace με 1-0. Η Brighton επί της West Ham με 4-0. Δείχνει η Brighton το πόσο καλά δουλεμένη ομάδα είναι φέτος, πραγματικά. Η Chelsea επί της Leeds με γκολ του Φοφανά 1-0 κατάφερε επίσης να επικρατήσει. Η Wolves με 1-0 επί της Tottenham και η Southampton με 1-0 επί της Leicester για το Σάββατο. Από εκεί πέρα την Κυριακή είχαμε το Nottingham Everton 2-2, ένα όμορφο μάτς στο Nottingham. Και το αγαπημένο... Γελάς και εγώ που το λες. Όχι, εγώ αναστέναξα λίγο, εντάξει, δεν είναι κάτι, ματιασμένος είμαι. Το Liverpool Manchester United 7-0. Δεν ξέρω, είστε εκεί, ακόμα κάθεστε. Okay. Να πούμε ότι η Liverpool ήταν. Βασικά, εγώ δεν θα μιλήσω γιατί ό,τι θα χρησιμοποιηθεί εναντίον μου θα αφήσει το ζαβουδάκι πρώτα να μιλήσει. Μετά θα πει ο Γιάννης και μετά θα μιλήσω εγώ γιατί θα με φάτε. Πες Δημήτρη. Κοίτα, τι να πω. Να πω την αλήθεια, το πρώτο μήχρονο δεν το είδα. Δεύτερο, είδα μέχρι το 3-0. Μετά δεν άντεξα να δω. Πρώτα απ' όλα, τι να δεις μετά από αυτό το παιχνίδι. Να δεις τη Liverpool που πραγματικά έπεσε μονότερο από την United. Την ομάδα του Ten Hag που ενώ της δίναμε τα εύσημα για την ομάδα που έχει χτίσει και την άμυνα που έχει ισορροπήσει, βλέπεις αυτό το παιχνίδι να τρώει 7 γκολ και να μην βγαίνει να κάνει καμιά δήλωση και την ακρίβεια έκανε μία που πραγματικά δεν μπορώ να την αξιολογήσω ως μια δήλωση που μπορεί να έχει βάση. Εντάξει, Liverpool ξέρουμε ότι φέτος δεν είναι και στα καλύτερά της, ταλαιπωρείται από τραυματισμούς. Αλλά τώρα να δέχεσαι 7 γκολ από την Liverpool που πραγματικά έχει πάρα πολύ καιρό να κάνει ένα τόσο καλό παιχνίδι και να πραγματικά πηγαίνεις στο Anfield και να νιώθεις μια ταπείνωση και να λες τώρα τι έχει συνέχεια. Εντάξει, η σεζόν δεν χάνεται από ένα αρνητικό αποτέλεσμα, ποτέ ένα τόσο βαρύ αποτέλεσμα. Η United έχει ακόμα πάρα πολλά στο κεφάλι της, πόσο μάλλον το Europa League που είναι και ο στόχος για την σεζόν. Απλά νομίζω ότι η ομάδα του Ten Hag πήρε μια ψυχολογία
πώς θα το πω, μια λαζονία μετά την κατάκτηση του Καραμπάου, μετά το ότι κέρδισε την Παρτσελώνα και την απέκλεισε. Αυτή νομίζω ήταν μια σφαλιάρα, μια διδακτική σφαλιάρα, μόνο έτσι μπορώ να τη χαρακτηρίσω. Για τη συνέχεια που καλό είναι όταν βλέπεις και κάποιους πιτσιρικάδες που έχουν λίγο το μυαλό τους στο να κάτσει να σκοράρω, να μην δει ο κόσμος, να το ένα, να το άλλο, να μην παίζεις και τόσο για την ομάδα. Κούχου, κούχου, Άντωνη, που πραγματικά ήταν απέσιος το χθεσινό μάτσο, όσο τον είδα, ήταν άφατο. Απέσιος, μάλιστα. Δεν μπορώ να τον χαρακτηρίσω αλλιώς. Πραγματικά ήταν, ήταν United με 10 παίκτες, δηλαδή αμυντικά. Δεν έχει μάθει να αμήνεται. Δεν έχει μάθει να γυρίζει να βοηθάει λίγο το στόπερ. Το στόπερ, τον μπακ. Και τον μπακ ο Νταλότ ήταν επίσης, πώς θα το πω, κατώτερος των περιστάσεων. Mm-hmm. Τώρα εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν έφταιγε και η κούραση για τα συνεχόμενα μάτια της United, και αυτό δεν νομίζω ότι δεν μπορείς να βρεις δικαιολογία για ένα τόσο βαρύ σκορ. Μάλιστα. Γιάννη. Γιάννη μου. Εγώ είδα το παιχνίδι. Ναι. Εγώ το είδα το παιχνίδι. Είμαι από τους ανθρώπους που όταν παίζει η ομάδα μου και με μεγάλη ήταν να είναι, εγώ θα το δω μέχρι το τέλος. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Δηλαδή τώρα, εντάξει, μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχει παρουσιάσει ένα πολύ, πολύ καλύτερο πρόσωπο σε σχέση με αυτό το προηγούμενο χρόνο. Mm-hmm. Είναι σίγουρα βελτιωμένη σε πάρα πολλά. Βέβαια, της λείπουν ακόμα τόσα για να φτάσει στο επίπεδο της Manchester City, της φετινής Arsenal, της Liverpool των προηγούμενων χρονιών, της Chelsea του Tuchel. Θέλει δουλειά ακόμα. Νομίζω ότι αυτό είναι μια. Δεν θα το πω σφαλιάρα. Θα πω μια μπουνιά λίγο πριν το νοκάουτ, αυτό που συνέβη χθες στο Anfield. Γιατί μιλάμε για μια Liverpool η οποία την Παρασκευή λέγαμε ότι ψάχνεται και έχει κάνει μια κακή σεζόν φέτος και παρουσιάστηκε μια Liverpool περσινή version της Liverpool. Μια ομάδα που να πιέζει, να τρέχει, μια ομάδα που χαιρόσαι να τη βλέπεις. Δύο παίκτες που έχουν δεχθεί πειρά ακόμα και όταν κάνουν λάθος κοντρόλ μέχρι στιγμής, Γκάκπο και Νούνιες, που πραγματικά εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος συχαίνομαι όταν δεν δίνουν ευκαιρία σε έναν παίκτη να δείξει μέσα σε 20 παιχνίδια τι μπορεί να κάνει, και από τα 10 τον έχουμε σταυρώσει και τον έχουμε βγάλει άχρηστο. Και παρότι ότι βάλαν 4 γκολ εις βάρος της ομάδας που στηρίζουν στην Αγγλία, μπορώ να πω ότι κλείσαν τα στόματα όσων τους κράζουν όλη τη χρονιά, γιατί σκόραραν στα μεγάλα τη σεζόν με τη Manchester United. Και δεν μπορεί τον άλλο να τον σταυρώσει από την πρώτη χρονιά όταν έρχεται από ένα πρωτάθλημα το οποίο το τέμπο είναι πολύ λίγο, πολύ λιγότερο σχέση με αυτό που έχει η Αγγλία, που είναι το πιο γρήγορο πρωτάθλημα στον κόσμο μαζί με την Bundesliga, και σε επίπεδο δύναμης και σε επίπεδο ταχύτητας είναι στα top, και να του κάνεις τέτοια κριτική και να τον βγάζεις άχρηστο από μια σεζόν. Οπότε αυτοί οι δύο παίκτες νομίζω, αν χθες κάπως ξεσπούσανε και γινούσαν στην κερκίδα ή σε μια κάμερα και κάναν το χαρακτηριστικό πανηγυρισμό με το χέρι στο στόμα να ησυχάσουν λίγο τα μίντια, δεν θα τους παρεξηγούσε κανένας, γιατί πραγματικά έδειξαν τι παίκτες είναι, και του χρόνου η Liverpool θα είναι σίγουρα καλύτερη, οπότε πιστεύω ότι και οι δυο τους θα είναι ανεβασμένοι. Τέλος πάντων, όσο αφορά, κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο, όσον αφορά τη Manchester United, πραγματικά θύμισε η United προηγούμενων ετών. Ανασταλτικά ήταν πολύ κακή. Ο Βαράν με τον Μαρτίνες φέτος είναι φανταστική, ψαχνόταν στο γήπεδο. Ο Σο σε πάρα πολλές φάσεις έχασε τους παίκτες που μάρκαρε και του φεύγαν στην πλάτη. Ο Άντο Αλότ ήταν πολύ κακός. Κασεμίρο και Φρέντ στο κέντρο που φέτος κάνουν εξαιρετική δουλειά ήταν άθλοι. Και πέρα από ένα διάστημα μέχρι και το 1-0 στα πρώτα 20 λεπτά που η United δημιούργησε και δύο καλές ευκαιρίες και έναν γκολ που ακυρώθηκε με τον Κασεμίρο, εξαφανίστηκε. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν σαν να βλέπεις ένα φάντασμα. Μια ομάδα που δεν πατούσε στο γήπεδο. Mm-hmm. Σε κάθε ευκαιρία η Liverpool σκόραρε και η United δεν μπορούσε καλά καλά να βγει μπροστά. Και αυτό εμένα που μου έκανε κακή εντύπωση. Okay, δεν έπαιξε καλά η ομάδα χθες, προφανώς γι' αυτό και έρθει το 7-0. Αυτό που μου έκανε εμένα εντύπωση, και είδα και κάποιες δηλώσεις του Roy Keane που έκανε στο Sky Sports, αναφέρθηκε πάρα πολύ στον Bruno Fernandes, ο παλέμαχος και μεγάλος παίκτης της Manchester United. Mm-hmm. Ο Bruno Fernandes πέτος διαρνεί μια φοβερή χρονιά. Αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε και τρίτη μας. Κάνει φανταστική σεζόν. Αλλά δεν γίνεται όταν είσαι ο αρχηγός της ομάδας
Καταρχάς σε πολλές φάσεις να περπατάς. Δεν με νοιάζει ότι χάνεις με 3-4-0. Είσαι ο αρχηγός. Αν ένας παίκτης πρέπει από την ομάδα να δείξει ότι OK, χάνουμε μεγάλο σκορ, αλλά πάμε τουλάχιστον να πιέσουμε για την αξία μας και την αξιοπρέπειά μας, είσαι εσύ. Μου περπατάς. Χάνεις την ψυχραιμία σου και κλωτσάς βαράς, κλωτσάς μπάλες, σπρώχνεις τους αντιπάλους σου. Δηλαδή, κράτα ένα επίπεδο εσύ μαζί με τον Ράφαελ Βαράν που έκανε ένα τραγικό παιχνίδι, αλλά η κίνηση του στο τέλος δείχνει τι παίκτης είναι. Έβαλε τις φωνές στους παίκτες της Manchester United και υπάρχουν φωτογραφίες και βίντεο που ορίεται και φωνάζει ότι είστε υποχρεωμένοι να πάτε στο πέταλο που είναι υποθέτης της Manchester United, να ζητήσετε συγγνώμη και να τους ευχαριστήσετε που ήρθανε στο γήπεδο σήμερα παρά τη συντριβή. Και αυτό δείχνει τι παίκτης είναι και τι επίπεδο έχει ο Βαράν. Θα τους περάσει και μια δεκαετία στη Real Madrid. Δηλαδή, πραγματικά ο Bruno Fernandes μου άφησε ένα κακό, μια κακή έτοιμος χθες, γιατί πραγματικά λειτουργούσε σαν να είναι φετινή μεταγραφή και δεν έχει μπει στο κλίμα της ομάδας ακόμα. Mm-hmm. Εντάξει, ένα κακό παιχνίδι συνολικά. Νομίζω ότι η United αυτό θα πρέπει να δει τι έκανε λάθος. Ο Ten Hag είναι ένας προπονητής ο οποίος νομίζω αυτά τα παιχνίδια τα ξεψαχνίζει περισσότερο από τις νίκες. Οπότε σίγουρα θα τη δούμε βελτιωμένη. Θα πω αρχική γενομένη στην Πέμπτη με την Betis. Θεωρώ ότι θα είναι ήδη βελτιωμένη. Αλλά εντάξει, μια μπουνιά μεγάλη αυτή μαζί με το 6-3 πέντυχα. Νομίζω είναι οι δύο ήττες που έχουν δείξει ότι θέλει δουλειά ακόμα μας η United και η χθεσινή ήττα αποδεικνύει αυτό που εγώ έλεγα κατά κόρον, ότι δεν είναι η νικητρία του τίτλου η United φέτος. Και ούτε του χρόνου πιστεύω θα είναι. Μάλιστα. Γιατί θέλει πολύ δουλειά ακόμα. Οπότε εντάξει, πολλά συγχαρητήρια στη Λίβερπουλ. Έδειξε τι μπορεί να κάνει και θεωρώ ότι αυτή η νίκη θα τη δώσει και ψυχολογία για να μπει στην τετράδα. Απίστευτο αποτέλεσμα και συγκλονιστικό. Νομίζω ότι θα κάνουμε μια εξαετία να κάνουμε κάτι τέτοιο σε ντέρμπι Manchester United και Λίβερπουλ. Ναι. Κοίταξε να δεις. Εντάξει, νομίζω για την United τα είπατε όλα. Δηλαδή υπήρχε γενικότερα μια αναρχία και μια. Ορισμένοι παίκτες πραγματικά δεν τα γνώριζαν που βρίσκονταν. Βλέπε Άντωνη, βλέπε Νταλό, βλέπε και το Σο ακόμα. Τέλος πάντων, εγώ θα πω για τη Λίβερπουλ ότι θέλω να μιλήσω για 2-3 παίκτες ξεχωριστά με αυτό το λίγο χρόνο τον οποίο έχουμε. Να πω ότι βλέπω ότι χτίζεται κάτι ωραίο με παίκτες όπως είναι ο Νούνιες, όπως είναι ο Χάκπο, όπως είναι ο Μπάισετιτς. Νομίζω αυτοί οι τρεις και ο Ντίας, που να θυμίσω ότι οι τρεις εκ των τεσσάρων ήρθαν από πρωταθλήματα υποδέστερα και όπως είπες και εσύ πριν, γι' αυτό ίσως να είχαν και με δυσκολία να προσαρμοστούν. Βλέπε ο Χακ που ήρθε από την PSV, Ολλανδικό πρωτάθλημα, καμία σχέση με το Αγγλικό. Ο Ντίας, Πορτογαλικό πρωτάθλημα. Ο Νούνιες, Πορτογαλικό πρωτάθλημα. Ο Μπάισετ ήρθε από τις ακαδημίες, okay. Αλλά βλέπεις ότι χτίζεται κάτι ωραίο. Εγώ βέβαια πρέπει να πω για τον Μπάισετ ότι είμαι κατά στο να χρησιμοποιείται τόσο πολύ και στον επιμένει τόσο πολύ ο Κλοπ σε αυτόν. Αλλά okay, τον δικαιολογώ και από την άλλη, γιατί στον άξονα έχεις πρόβλημα. Έχεις πρόβλημα στον κόφτη. Μεγάλο. Ο Φαμπίνιο δεν είναι ο ίδιος όπως ήταν. Ο Χέντερσο δεν είναι ο ίδιος. Ο Τιάγκο έχει προβλήματα. Δηλαδή έχει θέμα το άξονα σου και εκ του αποτελέσματος, τι να πω, του βγήκε το ρίσκο του Μπάισετιτς που επέμεινε τόσο πολύ πάνω του. Για τον Νούνιες να πω ότι το παιδί φαίνεται ότι πλέον έχει αποβάλει το άγχος το οποίο φέρει το όνομα του Χάλαντ για μένα. Δηλαδή όλες αυτές τις συγκρίσεις με το Χάλαντ και οι πρώτες κάποια fail που είχαν γίνει στην αρχή κτλ. Του είχαν προκαλέσει μεγάλο άγχος, το οποίο το έχει αποβάλει πλέον από πάνω του. Και έχουμε και ένα hack που ο οποίος δεν ξέρω γιατί έφαγε τόσο κράξιμο στην αρχή. Δεν το καταλαβαίνω. Okay. Πιστεύω ότι κάτι ωραίο χτίζεται, ειδικά για του χρόνου. Για φέτος η Λίβερπουλ αυτό που μπορεί να κάνει τώρα με αυτά που έχει κιόλας. Γιατί και χαφ που χρειάζεται για μένα παγνωσμένο ένα οχτάρι δεν θα το πάρει. Δεν θα έρθει κανένας από διαμαγείας να σπονάρει στο Λίβερπουλ. Πρέπει να κοιτάξει να φορτσάρει για την τετράδα με ό,τι έχει αυτή τη στιγμή. Και μόλις δυνάμεις έχει. Και με μια μέτρια τότενα, εύκολα πιστεύω μπορεί να το καταφέρει άμα συνεχίσει να παίζει όπως το παίξει χθες. Ναι, εντάξει.
Βέβαια ο Κόντε το θέμα είναι ότι ο άτιμος θα παίρνει τα αποτελέσματα όταν πρέπει. Τέλος πάντων. Εντάξει, να προχωρήσουμε και πριν πάμε σε διάλειμμα να πούμε ότι έχουμε και τους αγώνες του Τσουλού το μεσοβδόμαδα. Έτσι απλά νομαστικά θα πούμε ότι η Μπενφίκα αντιμετωπίζει την Τρίτη την Μπριζ στις 10 και η Τσέλσι στην Ντόρτμουντ την ίδια μέρα, ενώ την Τετάρτη έχουμε τον μεγάλο αγώνα της Μπάγερν αντίον της Παρί, με τους Γερμανούς να έχουν επικρατήσει επί της Παρί στην Γαλλία, να πηγαίνουμε ένα προβάδισμα, να πηγαίνουν οι Γάλλοι στην έδρα τους ουσιαστικά, και η Τότεναμ να υποδέχεται τη Μίλαν. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα του μπάσκετ. Είμαστε πάλι εδώ, επιστρέψαμε λίγο με τα του μπάσκετ, δίνω την πάσα στο Δημήτρη και στο Γιάννη να αναπτύξουν τη θεματολογία τους και για την Ευρωλίγκα αλλά και για την Basket League. Σας ακούμε παιδιά. Δημήτρη ξεκίνα. Ή Γιάννη εσύ, ναι, συγγνώμη. Ωραία, ας ξεκινήσουμε με την Basket League, αν δεν έχεις πρόβλημα Δημήτρη. Έγιναν ωραία πραγματάκια. Αρχικά είχαμε μια νίκη του Ολυμπιακού, η οποία έρχεται με τα κόπων και βασάνου στη Ρόδο. Περνάει έτσι λίγο μια περίοδο του φορμαρίσματος Ολυμπιακός, που είναι απόλυτα φυσιολογικό. Εγώ δεν θα φτάσω τόσο στον Ολυμπιακό, που εν τέλει κατάφερε να φύγει με την νίκη με ένα μεγάλο τρίποδο του Βεζέκοφ στο τέλος. Εγώ θα σταθώ στο Γκολοσσό, ο οποίος φέτος έχει παρουσιάσει μια πολύ ωραία ομάδα, με έναν πολύ καλό προπονητή, όπως είναι ο Ηλίας Θεοδόρου. Στο κύπελο, να θυμίσω ότι οριακά έχει κάνει μια επική ανατροπή από τον Παναθηναϊκό και θα ήταν μια επική πρόκριση στον ημιτελικό. Είναι μια ωραία ομάδα, είναι μια πολύ καλή ομάδα με καλούς ξένους και πολύ καλούς Έλληνες όπως ο Κατσίβελης και ο Γιαννόπουλος. Κοίταξε τα μάτια τον Ολυμπιακό για πραγματικά 40 λεπτά, χωρίς καμία υπερβολή. Ακόμα και σε ένα σημείο που ο Ολυμπιακός με ένα τρίποντο του Λαριτζάκη για το 73-77, φάνηκε ότι παίρνει τον αγώνα, επέστρεψε με δύο συνεχόμενα τρίποντα ο Κολοσσός. Πολύ ωραία ομάδα, πολύ ωραίο σύνολο. Για ακόμα μια φορά δείχνει την ποιότητά του και ότι μπορεί να κοιτάξει τα μάτια οποιονδήποτε στην καλή του μέρα. Πολλά συγχαρητήρια. Εντάξει, ο Ολυμπιακός αυτό το παιχνίδι, όπως και με το Μιλάνο, νομίζω ότι θα το σημειώσει και θα κοιτάξει μπροστά να βελτιώσει ότι έκανε λάθος από τα δύο παιχνίδια και οριακά ιτήθηκε από τον Κολοσσό και ιτήθηκε με μεγάλη ήττα στο Μιλάνο. Επόμενη κύρια βολευδομάδα. Ωραίο μάτσα, αλλά με πολλά επεισόδια δυστυχώς ήταν το Άρης Περιστέρη. Και γενικά ήταν μια ωραία αγωνιστική δράση στη Basket League, με ωραία παιχνίδια. Δημήτρη, θέλει να σχολιάσει κάτι. Τώρα που είπες Άρης Περιστέρη, εδώ ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Εκτός του ότι η Τσαρούχα, η διαιτητής του αγώνα, όπως είπε η ίδια, δέχτηκε φτύσιμο και έδωσε εντολή εκένωσης μετά από ένα πανό το οποίο θεώρησε ανάρμοστο. Παρ' όλα αυτά, να πω την αλήθεια ότι τον Άρη τον χαίρομαι, γιατί πάντα είναι μια ομάδα που θα αγωνίζεται στο 100% ό,τι ρωτήσει, και πάντα ο κόσμος θα είναι δίπλα στην ομάδα. Δηλαδή, χθες δεν έπεφτε καρφίτσα, ήταν ένα ντερμπί. Ο Σπανούλης διαχειρίστηκε πάρα πολύ την ομάδα. Μέχρι το χρόνο προσπάθησε ο Άρης να βρίσκεται κοντά στο σκορ, γιατί την ακρίβεια ήταν αρκετές φορές μπροστά, μέχρι που το Περιστέρι βρήκε ρυθμό και κάποια στιγμή βρέθηκε να προηγείται και στο δεύτερο ημίχρονο και με διψήφια διαφορά. Ναι. Εκεί που ήθελα να σταθώ είναι ότι ναι, είναι κρίμα με τόσο ωραίο παιχνίδι να επισκιάζεται από κάποια περιστατικά που δεν ανήκουν μέσα στο γήπεδο. Νομίζω ότι είναι και λίγο υπερβολικά. Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Παρεπιπτόντως, πάνω στο συγκεκριμένο παιχνίδι, θέλω να σταθώ στο γεγονός ότι ο προπονητής του Περιστερίου, ο Βασίλης Πανούλης, έκανε μια ωραία δήλωση χθες. Δύο ώρα με τη διάβαση, Δημήτρη. Γιατί έκανε ένα time out στα 6 δευτερόλεπτα, ενώ στο συν 3 το Περιστέρι.
Φάνηκε, όπως φαίνεται, ερωτήθηκε γι' αυτό η συνέντευξη τύπου. Ο ίδιος δήλωσε και το λέω όπως το διαβάζω. Θα μου επιτρέψετε να μην μιλήσω καθόλου για το παιχνίδι μπροστά σε αυτή την εγχωρία που βιώνουμε σαν χώρα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι να συλληπιθώ στις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν άδικα, να τους εκφράσω τη συμπόνια και τη θλίψη μου. Πραγματικά, σαν χώρα, βιώνουμε πολύ δύσκολες στιγμές. Είναι μια ανίποτη τραγωδία. Είμαστε όλοι πολύ στεναχωρημένοι και συντετριμμένοι. Είναι κάτι θλιβερό αυτό που έγινε, μια τεράστια τραγωδία. Και αναφέρεται φυσικά στο σχόλιο που του έγινε για το time out. Θέλοντας φυσικά εν μέση πλησταφώς να πει ότι ποιο time out. Εδώ πέρα ζούμε τραγικές καταστάσεις τα τελευταία χρόνια. Τις τελευταίες ημέρες, συγγνώμη. Οπότε ήταν ένα ωραίο σχόλιο από τον Βασίλη Σπανούλη. Τώρα στον αγώνα, εντάξει, πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Μεγάλη νίκη για το Περιστέρι που φαίνεται ότι θα τελειώσει σίγουρα μέσα στη τετράδα και με πλεονέκτημα έδρας τουλάχιστον μέχρι τα ημιτελικά. Τώρα εγώ λέω να ξεκινήσουμε και να πιάσουμε την Ευρωλίγκα, αν συμφωνείς και εσύ μαζί με Δημήτρη. Βέβαια πριν από αυτό, νομίζω ότι αξίζει να κάνουμε ένα σχόλιο. Για... Ναι, πες, γιατί με την Καρδίτσα δεν το έκανε αγώνα. Ναι, τον είδα εγώ προχθές στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Καρδίτσα. Κέρδισε με 91-75, πάρα πολύ πολύ επικράτηση με σόου του Γιώργου Καλαϊτζάκη. Ήταν πραγματικά φοβερός. Γενικά ο Παναθηναϊκός αρχίζει και θυμίζει λίγο πιο ομοιογενής ομάδα. Ναι, ισχύει αυτό. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι ένα θετικό πρόσημο για την ομάδα του Σέρελι. Και μια δήλωση του Μπέικον, μάλιστα, που ξέχνεις τώρα, Άντωνιτς, ότι δεν ξέρω, πρέπει να τη βρω αυτή τη δήλωση που πραγματικά με εξέπληξε. Τέλος πάντων, ο Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως είναι μια ομάδα που έχει μια ιστορία από πίσω, πίσω του τεράστια, οπότε δεν μπορεί να στέκεται στο ότι έχει κάνει μια άσχημη σεζόν στην Ευρωλίγκα και συνεχίζει αυτή την καθοδική πτώση. Παρ' όλα αυτά, η Καρδίτσα εμένα προσωπικά μου άρεσε για τον λόγο ότι υπήρχαν δύο παίκτες που ξεχώρισαν. Ωστόσο, δεν μπορώ να πω ότι δυσκολεύτηκε κιόλας ο Παναθηναϊκός να κερδίσει. Η Καρδίτσα, αυτό που πρέπει να κρατήσει είναι ότι έχει δύο παίκτες βαρόμετρα στην ομάδα για τη συνέχεια. Ο Evans ειδικά που σκόραρε και 18 πόντους ήταν πραγματικά ο παίκτης που κρατούσε αρκετά την Καρδίτσα στο παιχνίδι. Μάλιστα έφτασε να μειώνει και στους 10 πόντους γιατί υπήρξε μια μικρή κοιλιά από το Παναθηναϊκό. Ωστόσο πήρε την νίκη. Τώρα για τη εβδομάδα δεν ξέρω κατά πόσο είναι έτοιμος ο Παναθηναϊκός. Θα δούμε. Ναι. Πριν μιλήσουμε για τη διαβολοβδομάδα, εγώ θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Έχουμε δύο σημαντικούς αγώνες για άλλες δύο ομάδες ελληνικές στην Ευρώπη. Ο πρώτος χρονικά είναι το Προμηθέα με την Turk Telekom στην Τουρκία. Είχε τηθεί από την Turk Telekom στο Μπάντρα Προμηθέας. Ο Προμηθέας έχει εξασφαλίσει την πρόκριση του στο Top 16 του EuroCup. Τώρα απλά παλεύει για μια καλύτερη θέση. Είναι τέταρτος σε ισοβαθμία με την ομάδα από το Παρίσι, την Paris Basketball, που είχε κερδίσει στο Παρίσι την προηγούμενη αγωνιστική. Είναι στο 9-5. Αν κερδίσει, θα πάει στο 15. Βέβαια, το Telekom είναι μια δυνατή ομάδα. Και αν δεν απατώμε, προπονητής της είναι ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Πρίφτης. Σε έναν όμιλο δύσκολο, όπου ο Προμηθέας φέτος έχει παίξει καλά σε σχέση με άλλες χρόνια στο EuroCup που ήταν κομπάρσος. Εντάξει, μπορεί και να διεκδικήσει ένα καλό αποτέλεσμα στην Τουρκία. Θα τον ανεβάσει ακόμα περισσότερο στην βαθμολογία και θα έχει καλύτερο πλασάρισμα στο EuroCup. Τώρα, το δεύτερο παιχνίδι είναι στις 9.30 και είναι αυτό της ΑΕΚ απέναντι στη Λιμόζ. Η ΑΕΚ που έχει κάνει ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα στο δεύτερο μέρος στη δεύτερη φάση του BCL. Ιτήθηκε αρχικά από την πλέον κυπελούχο Ισπανίας Μάλαγα με ένα βαρύ σκορ 88-66 στην Ισπανία. Από εκεί και μετά όμως πάει πάρα πολύ καλά. Πήρε ένα τεράστιο διπλό στην Τουρκία απέναντι στη Γαλατασαράη και έτσι τη Λιμόζ στην έδρα της. Και τώρα έχει να αγωνιστεί απέναντι στη γαλλική ομάδα εκτός έδρας. Με καινούριους παίκτες ο Ριόλα και Λεμάρ, με τον Λεμάρ να κάνει φοβερό παιχνίδι με τον Ιωνικό
Μεγάλη νίκη θα είναι, θα την εδραιώσει ακόμα περισσότερο στο να διεκδικήσει στο Final 8. Έχοντας και το επόμενο παιχνίδι με τη Μάλα, θα είναι σίγουρα δύσκολο. Οπότε νομίζω ότι και αυτά είναι δύο ενδιαφέροντα παιχνίδια όσον αφορά τις ελληνικές ομάδες. Μακάρι να πάρουν και δύο τις νίκες για να συνεχίσουν την καλή τη πορεία. Τώρα πάμε να πούμε δύο λόγια για την διαβολή εβδομάδα. Ας ξεκινήσει εσύ, Δημήτρη, για να μην μονολογώ εγώ συνέχεια. Ναι, εντάξει, έχουμε τον Ολυμπιακό που αύριο παίζει με την Μπαρτσελόνα. Η Μπαρτσελόνα, η οποία προέρχεται από το... μια επιβλητική νίκη κόντρα στη Ζαλγκύρη στη Βαρκελόνη. Και από μια ήττα, βέβαια, στο πρωτάθλημα τη Σαραγώσα. Αυτό δεν το ήξερα, ευχαριστώ. Εντάξει, δεν μπορεί να πει τώρα ότι ο Ολυμπιακό, επειδή ιτήθηκε από την Αρμάνη ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται σε τέτοια, πώς το πω, σε τέτοια διάσταση από το καλό του εαυτό. Από τη στιγμή που όλοι οι παίκτες του είναι υγιείς, νομίζω ότι η ήττα με την Αρμάνη έκανε μόνο καλό, γιατί όταν είσαι με 7 νίκες σε ρή και νομίζεις ότι είσαι η καλύτερη, που είσαι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, καλό είναι μερικές φορές να σε ρίχνει λίγο να σου παίρνει την πραγματικότητα. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί αυτό ο Ολυμπιακός το χρειάζεται. Και να σου πω την αλήθεια, προτιμώ να το πάθει τώρα αυτή την κοιλιά, παρά να το πάθει, ξέρω εγώ, στα πλέον. Ακριβώς. Ή να έρθει το Final Four και να βρεθεί στα δύο παιχνίδια που να είναι αγνώριστος. Εντάξει, τώρα το παιχνίδι τώρα πώς το βλέπουμε. Είναι ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός θα έχει όλα τα όπλα. Σε ένα σεφ που δεν θα πέφτει καρφίτσα. Ο Ολυμπιακός σίγουρα θα θέλει την νίκη, γιατί αυτή τη στιγμή έχει γκρεμιστεί από την πρώτη θέση σε εισαγωγικά από τη Ρεάλ, που είναι με ένα παιχνίδι. Και με τη Ρεάλ να χρωστάει για ένα παιχνίδι. Ακριβώς, με τη Φενέρ στην Τουρκία που δεν έγινε λόγω των σεισμών. Αυτό που πρέπει να σκεφτεί ο Ολυμπιακός είναι ότι πρέπει να πάει για την νίκη. Γιατί έστω και να μην πάρει το παιχνίδι το αυριανό, να πάρει τουλάχιστον της Παρασκευής. Το μάτι με την Bayern, ναι. Ακριβώς. Οπότε, της Πέμπτης, όχι της Παρασκευής. Συγγνώμη, ναι, της Πέμπτης. Οπότε καλό είναι να πάρει ένα από τα δύο τουλάχιστον, στη χειρότερη δηλαδή, ή στην καλύτερη, ναι, να πάρει και τα δύο. Δεν θέλω να σκεφτώ, ναι, καν αν χάσει και τα δύο παιχνίδια. Εννοείται ότι η έδρα, ναι, του... πλέον δεν είναι ό,τι ήταν πέρσι, που δεν είχε καμία ήττα πέρα από τη Μονακό μέσα στα play-off. Και με τον Ερυθρό Αστέρα μία ήταν, στο regular season. Είχε κάνει Ολυμπιακός πέρσι. Δεν το θυμάμαι, ευχαριστώ που με συμπλήρωσες. Αυτή τη στιγμή μετράει 3. Δεν θέλω να πω την αλήθεια να πάει και σε τέταρτη, ούτε σε πέμπτη. Αν πάει σε τέταρτη, ας είναι, ναι, με την Παρτσελώνα. Με την Bayern το θεωρώ πιο εύκολο παιχνίδι πάντως. Ναι, ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Εντάξει, με την Παρσελόνα θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Εκεί ο Ολυμπιακός είχε κάνει την πρεμιέρα του στη Βαρκελόνη με ένα εντυπωσιακό διπλό με μια νίκη συν 3, αν θυμάμαι καλά. Οπότε είναι μια διαφορά η οποία καλύπτεται αν ιτηθεί ο Ολυμπιακός και δεν θα ήθελε νομίζω να ιτηθεί και να πάρει και τη διαφορά η Παρσελόνα. Είναι σε μια περίεργη φάση, γιατί η Παρσελόνα στην Ευρωλίγκα είναι από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες αυτή τη στιγμή. Μετράει νομίζω 5 συνεχόμενες νίκες. Ναι, μεν έφαγε την κατραπακιά από τη Σαραγώσα, αλλά το Ισπανικό πρωτάθλημα είναι πολύ ανταγωνιστικό και μπορεί να χάσει από τον τελευταίο, γιατί είναι από τα καλύτερα της Ευρώπης. Θα συμπληρώσω εγώ με MVP το αγώνα το Χάουαρντ Σαντ Ρος και απλά το αφήνω και συνεχίζω. Γελάει ο Δημήτρης, λογικό. Θέλει, αν κερδίσει την Μπαρσελόνα, ανεβάζει την ψυχολογία του, γιατί έχασε με μεγάλη διαφορά στο Μιλάνο και κινδύνευσε να χάσει και από τον Κολοσσό, που σίγουρα παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο στην ψυχολογία σου. Ο Βεζέγκο διανύει μια φανταστική σεζόν και γενικά είναι πάρα πολύ καλό στην τελευταία παιχνίδια. Τώρα, θα είναι δύσκολο πιστεύω το αυριανό και σου δούμε για ένα πολύ κλειστό μάτι, γιατί και η Μπαρσελόνα είναι μια ομάδα η οποία τα σκόρ της σε τέτοια παιχνίδια τα κρατάει χαμηλά. Σε ένα γεμάτο σεφ πρέπει να το εκμεταλλευτεί αυτό ο Ολυμπιακός και να πάρει μια πολύ σημαντική νίκη. Δεν θεωρώ ότι η Μπάγκερ θα του βάλει προβλήματα την Παρασκευή, την Πέμπτη, συγγνώμη. Ίσως στην αρχή, αλλά μετά θεωρώ ότι θα το πάρει το παιχνίδι ο Ολυμπιακός. Βέβαια, η Μπάγκερ είναι μια ομάδα παγίδα. Μην ξεχνάμε ότι έχανε με μείον 22 στην Τουρκία από την Έφες και εν τέλει κέρδισε. Οπότε θέλει και αυτή την προσοχή της. Βέβαια, η Μπάγκερ
διεκδικεί ακόμα τα play-off, αλλά ρεαλιστικά δεν τα προλαβαίνει. Το αυριανό παιχνίδι είναι το πιο σημαντικό για να ξανανεβάσει ο Ολυμπιακός τη ψυχολογία του και να μπει πάλι δυνατά στη διεκδίκηση της πρώτης και της δεύτερης θέσης. Πάμε λίγο και στον Παναθηναϊκό, θα πω εγώ τώρα. Θες να ξεκινήσεις εσύ, Δημήτρη? Ο Παναθηναϊκός θα ξέρει στο πρίγκιπάτο, παίζει με την δύσκολη Μονακό του Μάικ Τζέιμς. Που θέλει να παραμείνει τετάρτη. Ακριβώς, που κινδυνεύει αυτή τη στιγμή, γιατί πλέον όποια ήττα δεχτείς, έτσι, πονάει και σε, πώς να το πω, σε διώχνει την τροχιά σου. Ο Παναθηναϊκός, εντάξει, τι να πούμε, ότι θέλει μια καλή εμφάνιση, αλλά είναι ρεαλιστικά πάρα πολύ δύσκολο. Θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη αν καταφέρει να κερδίσει, που το θεωρώ πολύ αδύνατο. Η Μονακό είναι μια ομάδα που μας έχει δυσκολέψει εμάς τις ελληνικές ομάδες. Προέρχεται και μια και πολύ καλή ομάδα κιόλας. Ακριβώς. Προέρχεται και με νίκη με τη Μακάμπη, με διαφορά μάλιστα 19 πόντων. Οπότε θέλει και λίγη προσοχή. Αυτό που πρέπει να κοιτάξει ο Παναθηναϊκός είναι ότι αυτά τα σημάδια βελτίωσης που έχει αρχίσει και δείχνει να τα χρησιμοποιήσει, να υποφεληθεί περισσότερο. Και άμα πάμε στο παιχνίδι της Παρασκευής του Παναθηναϊκού, παίζει με την Ερυθρό Αστέρα, γι' αυτό πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και δεν ξέρω, το έχεις παρατηρήσει και εσύ σίγουρα, ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού έχει αρχίσει και αποθείται από τη συνολική εικόνα της ομάδας και βλέπουμε πολλά διακαθίσματα στο γήπεδο. Ναι, είναι λίγο λογικό, αν και για μένα αυτό δεν θα έπρεπε να γίνεται. Την ομάδα που υποστηρίζεται είναι σε πολύ κακό φεγγάρι και πολύ κακή χρονιά, γιατί είναι σε σούπερ χρονιά. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι αυτό μπορεί να κάνει ρεαλιστικά από εδώ και πέρα, έχοντας κοντά στις 10 αγώνες ακόμα, όχι λιγότερο από 10 αγώνες, για να τελειώσει η κανονική περίοδος της EuroLeague, είναι να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί και να βελτιώσει την ομάδα του εν ώψη τελικών, να διεκδικήσει όσο μπορεί, να δείξει τουλάχιστον ότι μπορεί να είναι στη διεκδίκηση του τίτλου απέναντι σε έναν πολύ καλό φετινό Ολυμπιακό. Βέβαια, δεν ξέρουμε πώς θα είναι τον Ιούνιο που θα είναι τελική, οπότε ας μην βιάσουμε αυτή την κουβέντα. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός έχει δείξει πολλά καλά. Έχει βελτιωθεί σε πολλά πράγματα την ώρα που χώρισε ο coach Ραντόνιτς και ήρθε ο coach Σερέλης. Καταρχάς, το βασικότερο και το κυριότερο είναι ότι πλέον στα time out υπάρχει επικοινωνία με τους παίκτες. Τον προπονητή δεν κοιτάει ο προπονητής στους παίκτες, σαν να περιμένει αυτοί να του πούνε τι να κάνει. Οπότε ο Σερέλης μιλάει, ακούγεται. Στο ΆΚΑ, λόγω και του ότι ο κόσμος δεν ήταν πολύς και λόγω της τραγωδίας των Ντεμπών, δεν είχε την όρεξη να φωνάξει. Ακουγόντουσαν οι οδηγίες του coach Έρελι. Δεν είναι όπως υπήρχε αυτή η σιγή όταν ήταν ο Ντέγιαν Ράντονιτς. Θεωρώ ότι στον Πριγκιπάτο δεν μπορεί να διεκδικήσει πολλά και η Μονακό θα κερδίσει λόγω της πολύ δύσκολης κατάστασης που βρίσκει η Μονακό τώρα, όχι για κάποιον άλλο λόγο. Και ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κυνηγήσει τα play-off, είναι εκτός. Και το παιχνίδι που πιστεύω ότι μπορούμε να το δούμε ανταγωνιστικό και να ίσως να πάρει και την νίκη είναι με τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Ερυθρός Αστέρας περνάει μια περίοδο δεσφορμαρίσματος, είχε τηθεί από την Άλμπα, που δεν τον περίμενε πολλοί κόσμος. Νομίζω ιτήθηκε και την προηγούμενη αγωνιστική από την Bayern, δύο ομάδες που δεν περιμένει να χάσει ο Ερυθρός Αστέρας. Εκεί μπορεί να πάρει μια νίκη ο Παναθηναϊκός και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Μένει να το δούμε, γιατί και ο Ερυθρός κυνηγάει τα play-off, δεν είναι εκτός. Οπότε θεωρώ ότι ίσως το παιχνίδι της Παρασκευής είναι λίγο πιο εφικτό να φύγει με νίκη ο Παναθηναϊκός σε σχέση με τις Τετάρτες. Κοίτα, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πλέον κυνηγάει να μείνει και τελευταίος, γιατί δεν το θέλει αυτό, ναι, τίποτα. Ναι. Δεν απέχει πολύ από την τελευταία θέση που είναι η Άλμπα με τα νίκες. Και νομίζω και μετά την Άλμπα είναι η Βιλερμπάν. Ναι, είναι σε ισοβαθμία. Έχει καλύτερη διαφορά ο Παναθηναϊκός, αλλά και πάλι νομίζω ότι αυτό που θέλει είναι να μαζέψει μερικές νίκες μέχρι το τέλος της σεζόν, να δείξει ότι μπορεί να βελτιώσει την εικόνα του και το χρόνο να έχει μια καλύτερη συνολική εικόνα. Γιατί ας μην γελιόμαστε, δεν έχει κακό ρόστερο ο Παναθηναϊκός. Απλά δεν υπήρχε καλή διαχείριση. Όχι, πάρα πολύ κακό ρόστερο. Πολύ καλό ρόστερο. Πολύ καλύτερο σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.
Ακριβώς, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχεις Αλή, Γκουντάιτης, Γκριγκόνης, Κνίκα και να πεις ότι α, έχω, δεν έχω καλούς παίκτες. Απλώς δεν έχει βρεθεί ακόμα ο προπονητής που να μπορέσει να, τους κάνει, να βρει το κουμπί τους, να το πούμε έτσι. Ναι. Να βάλει μια ομάδα να παίξει ορθολογικό μπάσκετ, θα πω εγώ πιο σωστό, και όχι μπάσκετ πρωτοβουλίας που χρειάζεται αυτές τις ομάδες. Αλλά δεν μπορείς να το έχει κατά κόρον και να βασίζεις μόνο σε αυτό. Ότι περιμένω ένα παίκτη, ή δύο ή τρεις να κάνουν τα πάντα, χωρίς σύστημα, χωρίς τίποτα, και όπου βγει. Πρέπει να υπάρχει μια συνοχή στην ομάδα και να υπάρχει αυτός ο ένας, άντε δύο παίκτες που μπορεί να σου παίρνει το κάτι παραπάνω σε ένα κλειστό παιχνίδι. Πρέπει, νομίζω ότι αυτό μπορεί να κάνει στα τελευταία τα παιχνίδια Παναθηναϊκός είναι να πάρει ό,τι μπορεί, να πάρει όσο περισσότερα θετικά αποτελέσματα μπορεί. Να ανεβάσει λίγο την ψυχολογία του και να περιμένει μετά κοντά δύο μήνες τον Ολυμπιακό στους τελικούς να δει αν μπορεί να διεκδικήσει με καλύτερες αξιώσεις σε σχέση με πέρυσι που ιτήθηκε με ένα καθαρό 3-0 το πρωτάθλημα. Εσύ ποιο άλλο παιχνίδι ξεχωρίζεις? Ένα λεπτό. Από τρίτη τετάρτη, συγγνώμη. Ένα λεπτό. Λοιπόν, να πούμε λίγο και το πρόγραμμα. Αύριο έχουμε Άλμπα Ζαλγκίρης, Ολυμπιακός Μπαρσελόνα, Βαλένθια Αρμάνι, Μπολόνια Παρτιζάν, Ρεάλ Μπασκόνια. Αυτό ξεχωρίζω, πολύ ωραίο παιχνίδι. Γιατί η Μπασκόνια έχει επιστρέψει σε νίκες και παίζει πολύ καλά. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι ανταγωνιστική στη Μαδρίτη. Και Μπάγκερ Βιλερμπάν. Μετά, περνώντας την Τετάρτη, έχουμε Μακάμπι Φενέρ, πολύ ωραίο παιχνίδι. Μακάμπι ακόμα κυνηγάει να μπει στα πλέον και είναι πάντα δυνατή. Η Φενέρ θέλει να διατηρήσει την τέταρτη τη θέση. Συγγνώμη, να δούμε περάσει. Και το τεμπούτο του Τάιλερ Ντόρση. Τάιλερ Ντόρση, ναι. Κόντρα σε μια παλιά του ομάδα. Ναι. Και η Φενέρ είναι πολύ ανταγωνιστική τώρα και πολύ δυνατή. Έχουν γυρίσει παίκτες από τραυματισμούς, όπως ο Μιχέλτσα, ήρθε ο Ντόρση τώρα. Δυνατή στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν. Πολύ ωραίο παιχνίδι επίσης. Σημαντικό και για τις δύο ομάδες να πάρουν την νίκη. Και Μονακό. Παναθηναϊκός φυσικά στις 10. Πάμε στην Πέμπτη, όπου έχουμε Άλβα Βερολίνου Βίρτους Μπολόνια, Ζαλγκίρις Βιλερμπάν, Ολυμπιακός Μπάγερν, Μιλάνο Παρτιζάν και Ρεάλ Βαλένθια, ακόμα ένας εμφύλιος ισπανικός την εβδομάδα στη EuroLeague, και κλείνουμε την Παρασκευή με Εφές Μακάμπι, επίσης σημαντικό παιχνίδι, μεγάλο παιχνίδι στην Τουρκία, επίσης στο Φενέρμπαχτσε Μπαρσελόνα. Δύο δύσκολες αποστολές για την Μπαρσελόνα, θα πω εγώ, σε Σέρχε Ούλκερ Σπορτς Αρίνα. Αν τα κερδίσει και τα δύο, θα κάνει μεγάλο άλμα ίσως και για την πρώτη θέση. Παναθηναϊκός Ερυθρός Αστέρας και ένα ωραίο παιχνίδι στη Βιτόρια Μπασκόνια Μονακό. Από όλο αυτό το πρόγραμμα, εγώ θα πω ότι θα ξεχωρίσω το Ερυθρός Αστέρας και ΦΕΣ και Φενέρμπαχτσε Μπαρσελόνα ως τα δύο πιο αμφίροπα παιχνίδια μπορούν να πάνε και από τις δύο πλευρές και δεν έχουν ξεκάθαρο φαβορί. Και το Μπασκόνια Μονακό ήταν πολύ ενδιαφέρον. Το Μπασκόνια. Το Μπασκόνια Μονακό. Μονακό. Θα είναι ένα παιχνίδι που θέλω να δω την ομάδα του Πριγκιπάτου τι θα κάνει μέσα στο φύγιο της Μπασκόνια. Η Μπασκόνια στην έδρα της έχει τυχθεί μόνο μια φορά φέτος και αυτό από τον Ολυμπιακό. Δεν έχει τυχθεί από κανέναν άλλο. Ακριβώς. Οπότε να δούμε τι θα κάνει και η Μονακό κόντρα στο Παναθηναϊκό που λογικά θα νικήσει. Οπότε. Προσωπικά θέλω να δω ποια ομάδα θα καταφέρει να πάρει δύο καθαρές νίκες αυτή την εβδομάδα. Ίσως η Ρεάλ, μιας και τα δύο παιχνίδια στην έδρα της. Είναι πιθανό, ναι. Όπως είπες, η Μπαρσελόνα έχει πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Δεν ξέρω ποια άλλη ομάδα μπορούσα να πω ότι είναι καθαρό φαβορί και να πάρει δύο νίκες. Μόνο εγώ θα πω μόνο η Ρεάλ. Ακόμα και η Μονακό, ναι, μεν έχει ένα. Εντάξει, δεν θα θέλαμε να το λέμε αυτό για τον Παναθηναϊκό. Εύκολο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό λόγω της κατάστασης που βρίσκεται, αλλά η Μπασκόνια έχει νομίζω κερδίσει 4 φορές έχοντας σκοράρει 100 πόντους φέτος στη σεζόν. Στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ δυνατό. Ναι, βέβαια ποτέ δεν ξέρεις. Στο μπάσκετ μερικές φορές όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Εννοείται. Και εντάξει, όταν μια ομάδα έχει σκοράρει 114 πόντους την Παρασκευή, δύσκολα το ξανακάνει την επόμενη εβδομάδα. Ακριβώς, και δεν ξέρουμε κιόλας με τι νοοτροπία θα πάνε και οι δύο ομάδες. Ναι. Παραδείγματος μπορεί να πηγαίνει πλέον με το πάμε για να χάσουμε,
και να γίνει έκπληξη και να κερδίσει. Δεν το ξέρουμε αυτό. Είναι, ναι, ναι. Είναι, ναι, ακριβώς. Δεν ξέρω αν εσύ να συμπληρώσεις κάτι άλλο. Όχι, δεν έχω να σημειώσω κάτι άλλο. Θα κάνω ένα τελευταίο σχόλιο γύρω από τον μπάσκετ, το οποίο το διάβασα τώρα. Το NBA ακύρωσε το triple-double το χθεσινό που έκανε ο Γιάννης Αντετοκούμπο, γιατί αν δείτε τη φάση στην τελευταία επίθεση των Bucks, πετάει την μπάλα στο ταμπλό, εσκεμμένα, για να γυρίσει πάνω του, στη Στεφάνη, συγγνώμη, για να γυρίσει πάνω του και να μετρηθεί ως rebound. Και επειδή το NBA θεώρησε ότι ήταν εσκεμμένη κίνηση, του το ακύρωσε, οπότε δεν έκανε triple-double χθεσινό. Βέβαια, μικρό το κακό, έφυγε με την νίκη το Μιλγόκι από τη Washington. Οπότε, εντάξει, ένα αστείο, μια αστεία αναφορά. Εντάξει, όμως όταν τα κάνανε αυτά παλιά, τα μετρούσαν κανονικά. Τώρα όχι. Okay, εντάξει. Ναι, εντάξει. Ισχύει. Εντάξει, δεν είναι κάτι που μας συνηθίζει ο Γιάννης, αλλά από τη στιγμή που θέλει να προσθέσει ακόμα ένα triple-double, το θεωρώ μερικές φορές και αστείο να το ακυρώσουν. Εντάξει, ήταν αστείο ο τρόπος που προσπάθησε να το πάρει. Ναι, εντάξει. Ναι. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι μιας και περάσαμε και στο NBA, χθες είχαμε και μερικά ματσάκια. Είχαμε Orlando Magic με τους Blazers 119-122. Είχαμε Nets Hornets 102-86, μια πάρα πολύ εύκολη νίκη για την ομάδα του Brooklyn. Ναι. Rockets San Antonio Spurs 142-110, επίσης μια πολύ εύκολη νίκη. Thunder Jazz 129-119. Όπως είπες και εσύ, τη νίκη των Bucks από τους Wizards, Boston Celtics με τους Knicks 129-131. Απίστευτο παιχνίδι με δύο παρατάσεις. Ακριβώς. Η Νέα Υόρκη νομίζω κερδίζει το Βοστόνη σε διάστημα δύο εβδομάδων για δεύτερη φορά. Αν θυμάμαι πραγματικά. Καλά. Και η Βοστόνη αυτή τη στιγμή πάει στο Cleveland για να παίξει με τους Cavaliers, οπότε περνάει μια περίοδο τεφορμαρίνου όπως το Στόνι. Εντάξει, νομίζω ότι είναι λογικό. Και είχαμε και ένα παιχνίδι ήταν πάρα πολύ νωρίς. Ήταν και οι Bulls με τους Pacers 122-125 και Bulls με Pacers, όποιος Bulls με Pacers αξίζει, όποιος δεν το έχει δει, να ψάξει να δει τι καλάθι σημειώνει στο τέλος ο Tyrese Haliburton. Από το κέντρο οριακά, σκόραρε τρίποντο και χάρισε την νίκη στην ομάδα του. Και επίσης έγινε και πολύ μεγάλη φασαρία στον Dallas Phoenix. Δεν ξέρω αν το είδες. Όχι, είδα λίγο τους Warriors που πραγματικά με απογοήτευσαν για άλλη μια φορά. Ναι, εγώ είδα τους Lakers. Το είδα και εγώ αυτόν τον αγώνα. Αλλά στα δύο παιχνίδια αυτά μπορώ να πω ότι Dallas Phoenix έγινε πραγματικά φασαρία. Μακάρι να πέσουν αυτές οι δύο ομάδες ξανά μαζί στα play-off. Συγκεκριμένα ο Ντόνσιτς έκανε μια απίστευτη κίνηση στο τέλος, απόθεσε τον αμυντικό που τον μάρκαρε και βρέθηκε σαν να εκτελεί σουτ σε κενή εστία στο ποδόσφαιρο αντίστοιχα, με ένα με το καλάθι. Αστόχησε από πολύ κοντινή απόσταση και ο γνωστός trash talker από Devin Booker άρχισε να του λέει κάτι και ο Σλοβένος Σταρ κάπως τσαντίστηκε και πήγε μπροστά, κυριολεκτικά μπροστά του και άρχισε να αντάλλαξε κάποιες κουβέντες. Εντάξει, προφανώς υποθιάζεσαι γρήγορα με όλους τους υπόλοιπους να σπάνε τον καυγά. Κέρδισε το Phoenix εν τέλει, σημαντική νίκη για το Phoenix που ανεβαίνει μετά το trade του Durant. Και οι Lakers χθες, παρά την απουσία του LeBron, ήταν πάρα πολύ καλή απέναντι στο Golden State, που κι αυτοί κάπως προσπαθούν να βρουν τα πατήματα τους αφού γύρισε ο Curry, γύρισε και ο Thompson. Σημαντική είναι για τη Λέκη. Ο Τόμσον τόσο ή άλλως ήταν σε ανωτική πορεία. Ο Κάρι μετά από τραυματισμό. Ναι, το δεξιό γόνατο επέστρεψε και εντάξει, έκανε πραγματάκια. Εντάξει, γνωστό Στεφκάρι σήμερα 32, συγγνώμη, 27 πόντους. Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να πούμε ότι. Κακό ο Τζόρνταν Πούλ χθες για τους Golden State. Πολύ κακό. Είναι με τα φεγγάρια του Πουλ και το είχε παίξει και στα play-off πέρσι. Ναι. Θα δούμε τώρα. Ακόμα οι Lakers δεν είχαν αυτή η σεζόν για εκείνους από τη στιγμή που δεν απέχουν πολύ από τις 10 ομάδες. Λοιπόν, είναι δέκατη. Ακριβώς. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον Νίκο Τσιάπη. Καλησπέρα στην εκπομπή. Μετά τις δύσκολες τελευταίες μέρες που βίωσε η χώρα μας με το τραγικό δυστύχημα,
και το δρίμηρο πένθος που κυρίθηκε, το οποίο, εξαιτίας του οποίου αναβλήθηκε και, και τα μάτια του κυπέλου, τα οποία θα διεξαχθούν προσεχώς, η ημιτελική του κυπέλου. Είχαμε την 25η αγωνιστική, όπου ξεκαθαρίστηκε και μαθηματικά και τυπικά ότι ο Βόλος θα είναι η έκτη ομάδα των play-off. Ιστορική επιτυχία για μια ομάδα με 6 χρόνια, 6 χρόνια μετά την ίδρυσή της δηλαδή. Πολύ δύσκολο για μια επαρχιακή ομάδα, είναι πολύ σημαντική επιτυχία σίγουρα. Ο οποίος επικράτησε παρά το γεγονός ότι είχε ήδη γίνει μαθηματικά από το 1-1 του Αστέρα με τον Ατρόμητο το Σάββατο, επικράτησε μέσα στα Γιάννενα, έκανε το διπλό και συνέχισε την εντυπωσιακή προϊστορία που έχει εναντίον του ΠΑΣ, καθώς στα μεταξύ τους χρόνια, στα μεταξύ τους παιχνίδια έχει συντριπτική πλειοψηφία, πρέπει να το πω, είναι συντριπτικά υπέρ την προϊστορία στις νίκες. Συνέχισε αυτή την, γιατί και το 2021 και φέτος τον κέρδισε μέσα έξω, οπότε συνεχίζει και τα εντυπωσιακά στατιστικά του στο πρωτάθλημα, καθώς έχει 39 βαθμούς μετά από 25 παιχνίδια. Στα υπόλοιπα παιχνίδια είχαμε νίκες για τους 4 πρώτους βαθμολογίας, κάτι που δεν είναι εύκολο να γίνει. Έχει γίνει σε ελάχιστες περιπτώσεις στο φετινό πρωτάθλημα, κερδίσουν λέει ταυτοχρόνως στο Παναθηναϊκό, ΣΑΕΚ, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Δεν συναντήσαν και ιδιαίτερα προβλήματα, μπορώ να πω. Η ΑΕΚ είχε εύκολο πέρασμα από μια έδρα που είναι από τις πιο σκληροτράχυλες επαρχιακές έδρες, όπως είναι του Όφη, στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου θυμόμαστε πέρσι τη ματσάρα είχε γίνει το 3-3. Φέτος λοιπόν είχε ένα άνετο πέρασμα, συνέχισε συνεχίζει τη μάχη της για την κορυφή. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε πιο δύσκολα, όπως μας συνηθίζει φέτος. Επικράτησε στο δεύτερο ημίχρονο αντίον του Πανατολικού με 2-0. Είναι μια ομάδα που δεν έχει ούτε την ευκαιρία σκοραρίσματος του ΣΑΚ και του Ολυμπιακού. Πιστεύω ότι όλα δείχνουν ότι θα έχουμε πολύ δυνατή μάχη μέχρι το τέλος, με ξεκάθαρο προβάδισμα Παναθηναϊκού και ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Ο Ολυμπιακός, παρά το 6-0 εναντίον του Λεβαδιακού, έχει χάσει έδαφος εξαιτίας της ισοπαλίας της προηγούμενης αγωνιστικής στο Καραϊσκάκη με τον Παναθηναϊκό, καθώς έχει διατηρηθεί η διαφορά του από την κορυφή στους 5 βαθμούς και ενδεχομένως θα πάει στους 6 βαθμούς αν η ΑΕΚ επικρατήσει εναντίον του Ατρομήτου στο παιχνίδι το εξαναβολής που θα γίνει στο Περιστέρι την Τετάρτη. Το μάτς που αναβλήθηκε με την υπόθεση των δοκαριών. Και θα δούμε και την εξέλιξη εκεί. Να πούμε βέβαια ότι για το συγκεκριμένο μάτς ότι η Super League δεσμεύεται από τις αποφάσεις των εγχώριων δικαιοδοτικών οργάνων. Οπότε από τη στιγμή που έχουμε απόφαση από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ, το μάτς γι' αυτό ορίστηκε. Οπότε και θα επικυρωθεί κανονικά η βαθμολογία που θα προκύψει από το αποτέλεσμα του παιχνιδιού. Και αν η ΑΕΚ πάει στο ΚΑΣ, δεν γνωρίζω, δεν έχω ενημερωθεί για σχετική πρόθεση αν θα πάει τελικά στην Ευρώπη, αν θα πάει στο ΚΑΣ, μάλλον θα αναμένει και την έκβαση του αγώνα. Αν λοιπόν η υπόθεση πάει στο ΚΑΣ, εκεί είναι άλλη κουβέντα, γιατί η εκδίκαση αργεί να γίνει, μπορεί να γίνει σε 1,5-2 μήνες. Δεν σημαίνει ότι, να πω ένα παράδειγμα, αν η ΑΕΚ, ας πούμε, δεν κερδίσει την Τετάρτη και πάει η υπόθεση στο ΚΑΣ, ενδέχεται να δικαιωθεί και μεταγενέστερα και πριν την επικύρωση της τελικής βαθμολογίας. Η Super League στέκεται τη χέρι σε αυτό το κομμάτι, καθώς ο Ατρόμητος δεν διεκδικεί, γιατί είναι και ο Ατρόμητος στην εξίσωση, δεν είναι μόνο η ΑΕΚ, ο Ατρόμητος δεν διεκδικεί πλέον μαθηματικά την είσοδο στην εξάδα, οπότε είναι ξεκάθαρο ότι θα συμμετέχει στα play-out, η ΑΕΚ είναι ξεκάθαρο ότι θα συμμετέχει στα play-off, οπότε είναι τα πράγματα σχετικά ξεκάθαρα σε αυτό το κομμάτι. Επίσης, στην αγωνιστική που μας πέρασε είχαμε τη νίκη της Λαμίας εναντίον του Άρη με 2-1, όπου βλέπουμε ότι είναι ένα ζευγάρι που με εξαίρεση την πρώτη χρονιά της μεταξύ τους προϊστορίας στη Super League το 18-19, υπάρχει απίστευτη ισορροπία στα μεταξύ τους παιχνίδια στα αποτελέσματα. Δηλαδή είναι μια ομάδα που τον έχει ζωήσει τον Άρη Λαμία.
και πέρσι το κύπελο που τον άφησε εκτός συνέχειας και τα προηγούμενα χρόνια βλέπουμε ότι είτε θα φέρουν δύο ισοπαλίες είτε θα κερδίσει ο καθένας την έδρα του. Είναι γενικά μια ομάδα που έχει βάλει δύσκολα στους κίνδυνους της Θεσσαλονίκης. Να πούμε βέβαια εδώ ότι από τη στιγμή που ο Άρης συνεχίζει να είναι ασταθής όλη τη χρονιά, δεν έχει τη σταθερότητα προηγούμενων σεζόν. Βλέπετε ότι έχει 11 νίκες και 10 ήττες. Αυτό δηλαδή είναι παράγοντες από σταθεροποίηση για μια ομάδα που πηγαίνει για υψηλές θέσεις. Ενδέχεται ο Βόλος να δώσει τη μάχη του στα play-off όσο αντέξει, γιατί σίγουρα ο Άρης είναι το φαβορί, να δώσει τη μάχη του για την κατάληψη και τις πέμπτης θέσεις και διεκδίκηση της θέσης στην Ευρώπη. Γιατί θα έχουμε 5 ομάδες στην Ευρώπη. Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια θα είναι 5 δηλαδή το καλοκαίρι, που είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι της Ευρώπης, όπως έχουμε ξαναπεί για τις ελληνικές ομάδες, καθώς είμαστε πολύ πίσω στο ranking της UEFA και πρέπει να είμαστε, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην 19η θέση, πολύ πιθανόν σύντομα να είμαστε στην 20η, οπότε χρειάζεται σίγουρα μια επανάκαμψη αρχιγενωμένη από το προσεχές καλοκαίρι, να δοθεί με λίγο μεγαλύτερη βάρη στα συγκεκριμένα παιχνίδια, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι ένα ντόμινο αυτό. Όσο δεν μπαίνει βαθμό στην Ελλάδα, όσο δεν έχουν ελληνικές ομάδες πορείες, γίνονται κλήρωσεις πιο δύσκολες. Καταλαβαίνετε, πάει ουσιαστικά είναι κάτι συνεχιζόμενο, δεν είναι κάτι που μπορεί να ελεγχθεί. Έχει πέσει πολλές θέσεις τα τελευταία χρόνια και υπάρχει κίνδυνος να πέσει κι άλλο. Έτσι. Αν δηλαδή δεν εκμεταλλευτεί τη φετινή συγκυρία, που είναι πολύ κομβικό, γιατί του χρόνου πιθανότητα θα έχει πάλι 4 ομάδες, τα πράγματα θα είναι πολύ δυσίωνα μελλοντικά, οπότε είναι και αυτό ένα κομμάτι σίγουρα πολύ σημαντικό. Τώρα, στις χαμηλότερες κατηγορίες να πούμε ότι για τη Super League 2 υπάρχει απόφαση επανέναρξης πρωταθλήματος από το προσεχές Σαββατοκυριακό, 11-12 Μαρτίου, εκεί παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Super League 2, ο Λεωνίδας Λέου Τσάκος, και αναμένονται διαδικασίες. Στην ΓΑΜΑ Εθνική, ο Πανιόνιος επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας, επικράτησε 0-2 μέσα στην Ηλία εναντίον του Έαντα Γαστούνης. Οπότε συνεχίζει να είναι στο κυνήγι της διεκδίκησης για την πρώτη θέση του τέταρτου ομίλου, όπου γίνεται πραγματικά χαμός, καθώς η Ρόδος επικράτησε στο άλλο παιχνίδι στον τέρμι του ομίλου εναντίον του Αιωλικού Μυτιλίνης με 2-1. Και πλέον υπάρχει μια κατάσταση στη βαθμολογία όπου η Μύκονος, ο Αιωλικός, Μυτιλίνης, η Ρόδος έχουν από 37 βαθμούς, ο Πανιόνιος είναι στους 34. Και ακολουθούν και παιχνίδια μεταξύ των 4 ομάδων που θα παλέψουν για την πρώτη θέση που οδηγεί στους αγώνες μπαράζ. Να πούμε ότι την επόμενη αγωνιστική παίζει Πανιόνιος Ρόδος στη Νέα Σμύρνη. Αναμένεται να υπάρχει και κάποια, λογικά θα υπάρχει κάποια ένταση, γιατί υπήρχε ένταση και στο πρώτο παιχνίδι στη Ρόδο. Γενικά θα έχουμε 9 πολύ κρίσιμες αγωνιστικές από εδώ και πέρα μέχρι τις 30 Απριλίου που θα ολοκληρωθούν οι 5 όμιλοι της ΓΑΜΑ Εθνική για να προκύψουν οι 5 ομάδες που θα πάνε στα μπαράζ, όπου οι 4 καλύτεροι θα κερδίσουν την ένοδό τους στη Super League 2. Στους άλλους ομίλους να πούμε ότι στον 5ο όμιλο και στον 3ο αναμένεται σκληρή μάχη με το τέλος, όπως και στον 4ο. Αυτή είναι η όμιλη της του νοτιότερου κομματιού της Ελλάδος. Στους πρώτους δύο ομίλους, στο Βορρά, είναι κάπως τα πράγματα πιο ξεκάθαρα, όπου έχει προβάδισμα η Κοζάνη στο δεύτερο όμιλο ξεκάθαρο. Το μαθηματικό απομένει ουσιαστικά για να εξασφαλίσει την άνοδό της. Και στον πρώτο όμιλο δείχνει ότι ο Καμπανιακός θα είναι η ομάδα που θα βγει πρώτος για να παίξει τα μπαράζ. Τώρα, βγαίνουμε εκτός συνόρων εν συντομία. Να πούμε ότι στην Ιταλία είχαμε τη δεύτερη ήττα της Νάπολη, της πρωτοπόρου Νάπολη, φετινό πρωτάθλημα. Η πρώτη εντός έδρας μετά από 11 μήνες, ιτήθηκε 0-1 από την Λάτσιο, η οποία κέρδισε σημαντικό έδαφος στη μάχη για το Champions League. Όπου εκεί βλέπουμε ότι είναι αρκετές ομάδες σε πολύ κοντινό βαθμολογικό φάσμα, η Ίντερ, η Λάτσιο, η Ρώμα και η Μίλαν. Η Ίντερ δείχνει να πατάει κάπως καλύτερα σε αυτή την τετράδα, οπότε θεωρώ θα είναι τεράστια έκπληξη να μην βρίσκεται στη τετράδα για το Champions League της επόμενης περίοδου. Επικράτησε με 2-0 εναντίον της Λέτσε. Η Λάτσιο, η Ρώμα και η Μίλαν είναι πιο ασταθείς ομάδες, οπότε μία στις τρεις θα καεί στο τέλος και δεν θα συμμετάσχει στο επόμενο UEFA Champions League. Θα περιοριστεί είτε στο Europa League είτε στο Conference League, καθώς είναι η Αταλάντα στην έκτη θέση, όπου και αυτή
Αυτή και αν είναι σταθή ομάδα, τώρα βρίσκεται σε μια κάμψη τελευταία. Οπότε θα δούμε και εκεί πώς θα κυλήσει. Να πούμε ότι η Μίλαν ιτήθηκε από τη Φιωρεντίνα με 2-1. Όπως επίσης η Ρώμα επικράτησε με 1-0 εναντίον της Γιουβέντους και συνέχισε ο Ζωζέ Μουρίνιο την πολύ καλύτερη ιστορία που έχει σαν αντίπαλος προπονητής της Γιουβέντους. Να πούμε ότι η Ρώμα έχει κρατήσει την αιστεία της ανέπαφη στο Ολύμπικο από προμουντιαλική περίοδο, δηλαδή από την περίοδο από τον Νοέμβριο. Οπότε και αυτό είναι σημαντικό στατιστικό. Αναμένεται μάχη μέχρι τέλους. Την επόμενη αγωνιστική να πούμε ότι έχουμε το παιχνίδι την Νάπολη με την Αταλάντα και η Ίντερ θα πάει στην Σπέτια πριν ταξιδέψει στο Πόρτο στις 14 Μαρτίου για τον επαναληπτικό για τις φάσεις των 16 του Champions League. Να πούμε ότι στην Πορτογαλία τώρα, να πάμε πιο μακριά, εκεί είχαμε όπως και στο ελληνικό πρωτάθλημα νίκες των τεσσάρων πρώτων ομάδων του βαθμολογικού πίνακα, σχετικά εύκολα περάσματα, τόσο τις εύκολες νίκες και της Μπενφίκα και της Πόρτο και της Μπράγκα, η οποία και αυτή πατάει πολύ καλά, και της Sporting, συνεχίσανε με νίκες, η Sporting πιο δύσκολα καθώς επικράτησε εναντίον της Πορτιμονένσε 0-1. Να πούμε ότι εδώ πλέον θα συνεχιστεί. Η Μπενφίκα έχει σίγουρα ξεκάθαρο προβάδισμα στη διεκδίκηση για το πρωτάθλημα. Θα έχουμε μάχη για τις θέσεις του Champions League και του Europa, καθώς η Μπράγκα κάνει πολύ καλή χρονιά, η Sporting όχι τόσο καλή, οπότε αυτό δημιουργεί κάποιες ανισορροπίες στην κατάταξη. Και για τις θέσεις της Ευρώπης να πούμε ότι η Κιμαράες πατάει πλέον πολύ καλύτερα μετά το τελευταίο σερί που έχει κάνει και δείχνει ότι αυτή θα είναι η ομάδα που θα ακολουθήσει τους παραπάνω στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έχει πάρει ήδη σαφές πλεονέκτημα συγκριτικά με τους επόμενους. Οπότε εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία να πούμε ότι συμμετέχει τα τελευταία χρόνια συνήθως. Αυτή έχει κερδίσει τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Απλώς δεν είχε μπει τόσο καλά τη φετινή σεζόν και ανέβηκε στη συνέχεια, ας πούμε, πήρε τα πάνω της. Την επόμενη αγωνιστική έχουμε πολύ κρίσιμο παιχνίδι Μαρίτιμο Μπενφίκα. Η Μαρίτιμο είναι η ομάδα που έχω ξαναπεί ότι παλεύει για την παραμονή της κατηγορία. Είναι ένα μέγεθος, είναι το έκτο μεγαλύτερο μέγεθος, θυμίζω, στο all-time ranking του πορτογαλικού ποδοσφαίρου. Οπότε θα υποδεχθεί την πρωτοπόρο Μπενφίκα. Πολύ δύσκολο παιχνίδι, θα δούμε. Έχει ενδιαφέρον. Τα υπόλοιπα διεθνή, να πούμε από ειδήσεις που είχαμε στο τελευταίο χρονικό διάστημα, καθώς δεν είχαμε εκπομπή την προηγούμενη Δευτέρα. Είχαμε ό,τι θα πούμε σήμερα, ό,τι θα αναφέρουμε σχετίζεται, είναι συνέχεια του συγκλονιστικού τελικού που είχε γίνει, του Μουντιάλ που είχε γίνει πριν από 2,5 μήνες, 18 Δεκεμβρίου του 2022, που μετά τη διαδικασία των πέναλτι η Αργεντινή είχε αναδεθεί παγκόσμιο πρωταθλήτρια εναντίον της Γαλλίας. Να πούμε λοιπόν ότι αρχικά ο Λιονέλ Σκαλόνι, ο προπονητής της Αλμπισελέστε, που την οδήγησε σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία, όπως την είχε οδηγήσει και σε άλλες επιτυχίες νωρίτερα, βέβαια, με την κατάκτηση του Κόπα Αμέρικα και του Φιναλίτσιμα, έχει κάνει πραγματικά υπέρβαση. Ανανέωσε με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής μέχρι το 2026, θα είναι προπονητής της Αλμπισελέστε, θα την οδηγήσει μέχρι το Μουντιάλ του 2026 στην προσπάθεια διεκδίκησης των σκύπτρων του παγκοσμίου κυπέλου. Να αναφέρουμε ότι την προηγούμενη Δευτέρα, την καθαρά Δευτέρα, έγιναν οι απονομές από τη FIFA για τους κορυφαίους της περασμένης χρονιάς, του 2022. Όπως ήταν αναμενόμενο, μπορούμε να πούμε, τόσο ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες αναδείχθηκε κορυφαίος τερματοφύλακας της χρονιάς, ο οποίος, να πούμε, ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε πολλές περιπτώσεις για να φτάσει Αργεντινή μέχρι το τελικό και να κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο. Μην ξεχνάμε ότι είχε κάνει σωτήρες επεμβάσεις τόσο και στο μάτς της φάσης των 16 αντίον της Αυστραλίας. Όσο να πούμε βέβαια ότι είχε επικρατήσει δύο φορές σε διαδικασίες των πέναλτι εναντίον Ολλανδίας και Γαλλίας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έπαιξε πολύ καθοριστικό ρόλο στην κατάκτηση του τροπαίου. Δικαίως αναδείχθηκε ο κορυφαίος θεματοφύλακας της χρονιάς, ο οποίος, να πούμε ότι ακόμα και πρόσφατα έχει κάνει και δηλώσεις που σχετίζονταν με τον παράξενο πανηγυρισμό τότε που είχε πολύ συζητηθεί. Όλοι γνωρίζουμε ότι μετά την παραλαβή του Γαρδιού τότε
έκανε κάποιες άσεμνες χειρονομίες τέλος πάντων. Αναφέρει ότι δεν ήθελε να προσβάλλει, σε πρόσφατες του δηλώσεις είπε ότι δεν ήθελε να προσβάλλει σε καμία περίπτωση τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος σκόραρε 4 φορές εναντίον του στο συγκεκριμένο παιχνίδι. 2 στην κανονική διάρκεια, 1 στην παράταση και 1 στα πέναλτι. Του απλά είπε ότι ο Εμιλιάνο Μαρτίνες ισχυρίζεται ότι ανέφερε στον Εμπαπέ ότι πρέπει να σηκωθεί, να συνεχίσει την προσπάθειά του, τη ζωή συνεχίζεται, να κοιτάξει μπροστά κλπ. Απλώς καταλαβαίνετε ότι η εικόνα τότε είχε παίξει λίγο κάπως άσχημο ρόλο. Εντάξει, να πούμε βέβαια εδώ ότι βγαίνει και μια ένταση. Μπορεί να βγει, λέω υποθετικά μιλάω, μπορεί να βγει και μια ένταση από τους Αργεντίνους, καθώς ο Εμπαπέ και πολλοί Ευρωπαίοι αναλυτές και ειδικοί εντός αγωγικών του αθλήματος είχαν μιλήσει κάπως υποτιμητικά για τις ομάδες της Λατινικής Αμερικής. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτό δημιουργεί ένα εκνευρισμό, γιατί είχαν. Μην ξεχνάμε ότι εντάξει, δεν είναι η απόσταση. Σίγουρα η Ευρώπη έχει περισσότερες κατακτήσεις, αλλά εντάξει, δεν είναι η απόσταση με τη Λατινική Αμερική. Είναι μικρή, είναι 12-10 ουσιαστικά. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι πολλαπλάσιες κατακτήσεις, οπότε δεν δικαιολογούνταν τόσο υποτιμητικό, ας πούμε, τόσο υποτιμητικές αναλύσεις από πλευράς Ευρωπαίων. Οπότε κάνω εγώ μια ερμηνεία ότι μπορεί η ένταση να βγει και από εκεί. Τώρα, στις υπόλοιπες βραβεύσεις, ο Λιονέλ Σκαλόνι, όπως ήταν αναμενόμενο, αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής για το 2022 και παρέλαβε και την πλακέτα στη βράβευση που έγινε από την FIFA. Και ο Λιονέλ Μέση αναδείχθηκε αυτός ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της χρονιάς από την FIFA για το 2022. Ο οποίος Λιονέλ Μέση, να πούμε ότι έκανε κάτι πολύ έτσι ιδιαίτερο και πρωτότυπο την περασμένη. Εντός της περασμένης εβδομάδας υπήρξε αυτή η είδηση ότι παρήγγειλε 35 επιχρυσωμένα iPhone για συμπαίχτες και staff στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Όσοι ήταν δηλαδή στην αποστολή στο Κατάρ, όταν κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο, σε δείγμα ευχαρίστηση για αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί. Άμα οι εικόνες είναι πραγματικά αποκαλυπτικές, ήταν πολύ έτσι, ιδιαίτερο το δώρο του Λιονέλ Μέση. Και να πούμε εδώ βέβαια ότι εδώ είναι και μια διαφορά των βραβείων. Εγώ θέλω να υπερθεματίσω, το έχω ξαναπεί αυτό, γιατί σε σχέση με τη χρυσή μπάλα και τον κορυφαίο παίχτη της FIFA, σίγουρα το βραβείο της FIFA είναι πιο επίσημο, γιατί είναι η Παγκόσμια Ομοσπονδία. Η χρυσή μπάλα είναι μια διοργάνωση από ένα περιοδικό γαλλικό ουσιαστικά, εντάξει, το France Football. Τέλος πάντων, εδώ φαίνεται ότι όταν θέλουμε να βγάλουμε λοιπόν τη χρυσή μπάλα από τον κορυφαίο ενός έτους, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το έτος. Δεν μπορούμε. Αυτό που γίνεται με τη χρυσή μπάλα δεν πραγματικά δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, γιατί δίνουν πολύ οι περισσότεροι τόσο μεγάλη βαρύτητα στις χρυσές μπάλες και όχι τόσο πολύ στο ποιος αναδεικνύεται κορυφαίος παίχτης από τη FIFA. Ίσως η λέξη χρυσή, αυτά λίγο το πιο πολύ δηλαδή το όνομα είναι που μας μπερδεύει. Νομίζω είναι πιο δευτερεύον θεσμός τη μπάλα, έτσι πιστεύω, και το γεγονός ότι δεν απονεμήθηκε το 2020 λόγω κορονοϊού είναι ασχολίαστο, για να μην χρησιμοποιήσω κάποια πιο βαριά έκφραση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μια χρονιά πρέπει να την κρίνουμε όταν έχει ολοκληρωθεί. Το γεγονός δηλαδή ότι απονεμήθηκε η χρυσή μπάλα στον Μπενζεμά για το 2022 πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, επιβεβαιώνει ότι έχει πολλά νερά ο συγκεκριμένος θεσμός συγκριτικά με το θεσμό της FIFA, έτσι, ο οποίος είναι και πιο επίσημος και πιο θεσμικός και πιο σοβαρός, επιβεβαιώνεται για ακόμα μια φορά. Είναι κάτι που το γνωρίζαμε, δεν είναι κάτι που το μάθαμε τώρα. Το γνωρίζαμε και από παλαιότερα. Γιατί η χρυσή μπάλα, να θυμίσω ότι υπήρχαν και χρονιές που δεν είχε απονεμηθεί στους παίχτες που θα άξιζε και είχε φτάσει να είναι μεταξύ δύο παιχτών, οπότε είχε χάσει και την όποια τέλος πάντων αξία είχε σαν θεσμός. Λοιπόν, να πούμε τώρα για την επόμενη εβδομάδα ότι εκτός από το Ατρόμητος ΑΕΚ, το ξαναβολής που θα γίνει την Τετάρτη, έχουμε αύριο και μεθαύριο τουλάχιστον τρεις σπουδαίους επαναληπτικούς για τη φάση των 16 του Champions League. Στο Λονδίνο είναι τα περισσότερα μάτια και στο Μόναχο, όπου η Τότεναμ θα προσπαθήσει να κάνει την ανατροπή εναντίον της Μίλαν, έχει τυχθεί με ένα 0 στο Μιλάνο. Η Paris Saint-Germain θα παίξει το τελευταίο της χαρτί στο Μόναχο, θα προσπαθήσει να ανατρέψει το 0-1 του Παρισιού. Και αντίστοιχα και η Chelsea θα προσπαθήσει να ανατρέψει την ήττα από την Dortmund στη Γερμανία. Το Benfica Brest πιστεύω είναι περισσότερο διαδικαστικού χαρακτήρα, αν και ποτέ δεν μιλήσει ποτέ στο
Στο Champions League έχουμε δει τέτοιου είδους εκπλήξεις. Το προσεχές Σαββατοκύριακο, όπως είπαμε λοιπόν, ξεναρχίζει η Super League 2, θα έχουμε και την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Super League, οπότε μετά, λογικά τις επόμενες μέρες, θα συνεδριάσει το Δέλτα Σίγμα της Super League για να οριστούν πλέον και οι αγώνες των play-off, τα οποία πιθανότητα θα ξεκινήσουν στις 19 Μαρτίου ή στις 22, δεν το γνωρίζω τώρα, αυτό είναι κατελείως εντελώς δικές μου εκτιμήσεις. Έχουμε εξαντλήσει την επικαιρότητα, να δώσω χαιρετισμούς, τα καλή συνέχεια στην εκπομπή. Θα απουσιάζω την επόμενη Δευτέρα, καθώς, όπως έχω πει, θα βρίσκομαι από την Παρασκευή 10 του μηνός μέχρι την Παρασκευή 17, θα απουσιάζω μια εβδομάδα, θα βρίσκομαι στο Πόρτο της Πορτογαλίας, όπου η Πόρτο θα αντιμετωπίσει την Ίντερ στον επαναληπτικό που ανέφερα και πριν, οπότε θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την εκπομπή τη Δευτέρα. Τέλεια. 20 Μαρτίου. Τέλεια. Νίκο, να είσαι καλά, να σε καληνυχτήσω. Γεια. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Γεια σας. Και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε και εμείς την εκπομπή μας, η οποία να πω ότι θα ανέβει και ολόκληρη και στο Spotify αλλά και στο YouTube. Εννοείται μας ακολουθείτε στο Instagram, στο Facebook, επισκέπτε την ιστοσελίδα μας. Και μέχρι τότε εμείς τα ξαναλέμε. Καλό βράδυ.